Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η σημερινή πολιτική εκδήλωση σε όλους γνωστή, ήθιστε σε άκρη στα ελληνικά να ονομάζεται debate. Βέβαια, ελπίζω και θεωρώ ότι θα γίνει σε απόλυτους όρους πολιτικού πολιτισμού των 5 υποψηφίων για τον δημαρχιακό φόρο του Δημάνδρου. Και οι 5 υποψηφίοι θα βληθούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες. Οι θεματικές αυτές ενότητες αφορούν τη διαχείριση των απορριμμάτων, την καθημερινότητα του πολίτη, τις υποδομές, τον πρωτογενή τομέα και τους τομείς τουρισμού, αθλητισμού, πολιτισμού. Οι ερωτήσεις, όπως είπα, θα γίνονται από τους δημοσιογράφους. Η διάρκεια των ερωτήσεων θα είναι 30 δευτερόλεπτα. Η διάρκεια των απαντήσεων κάθε ερωτώμενο θα είναι 1,5 λεπτό. Γι' αυτό το λόγο έχουμε και το χρονόμετρο για να μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξει καμία μεροληψία ή αμεροληψία υπέρ ενός ή άλλου από τους ομιλούντες. Επίσης, να πω ότι η διαδικασία που θα ακολουθηθεί, όπως συμφωνήθηκε, θα είναι με αλφαβητική σειρά των υποψηφίων, των ομάδων των υποψηφίων, και σε κάθε τέλος μιας ενότητας ερωτήσεων θα ακολουθεί και τελική φορά. Αυτό σημαίνει ότι όποιος δώσει απάντηση τελευταίος στην πρώτη ενότητα, θα απαντήσει και πρώτος στην επόμενη ενότητα. Είχαμε έναν εξωτερικό όσο με γνωρίζετε, η διευθύντρια της Πανεπιστημιακής Εφημερίδας Κοινή Νόμια από τη ΣΥΠ. Και να ξεκινήσω από την κυρία Ράνια Θεοδούρου Κωνσταντινίδη, η οποία να σας πω ότι έχει σπουδάσει πολιτικές επιστήμες, μιλά 5 γλώσσες, είναι επαγγελματίας δημοσιογράφος και συγγραφέας, μέλος της Ένωσης Περιοδικού Τύπου. Για τον κύριο που κάθεται εξ επωνύμων μου, είναι ο κύριος Λάμπρος Δεμερτζής, είναι επαγγελματίας δημοσιογράφος, το 1996, μέλος της Ένωσης Αγαπητών Υπηρεσίων Εφημερίδων Αθηνών και εκλεγμένος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων. Εργάζεται στο Star Channel, όπου έχει μεθύνει ως διαπιστευμένος συντάκτης για το πεδίο ειδήσεων των Υπουργείων Μαθητείας και Αγροτικής Ανάπτυξης. Έχει συνεργαστεί με τον Αντένα, τον Σκάι, τις εκπαιδείες Έθνος και Υπηρεσία, περιοδικά, και άλλα μέσα ηλεκτρονικά κλπ. Ενώ τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει την καθημερινή ραδιοφωνική εκπομπή Αποχρώσεις στον Μεσόγειος FM στο Κόκκινο 105,4 με έδρα την Άσο. Ο τρόπος που έχουν καθίσει στο πάνελ υποψήφιοι είναι μια πολιτική σειρά. Πρώτος ο κύριος Γιαννίσης, ο κύριος Καπάκης, ο κύριος Σουτζάρης, ο κύριος Μάλλας και ο κύριος Σουσούρης. Πράγμα που σημαίνει ότι νομίζω ότι όλοι επαναλαμβάνω θα ακολουθήσουν τους όρους ενός πολιτικού πολιτισμού. Σε αυτό το πλαίσιο θα κινηθούν, σε αυτό το πλαίσιο θα δώσουν τις απαντήσεις τους. Πρώτη ερώτηση, πρώτη θεματική αφορά στο διαχείριση απορριμμάτων. Την απευθύνει η συνάδελφος προς τον κύριο Γιαννίση. Κύριε Γιαννίση, ευαγγελίζεστε στις ισχυρολογικές σας δηλώσεις, εξαγγελίες, δημιουργία πράσινων σημείων. Η ερώτησή μου είναι πώς θα δημιουργηθούν, πού και ακόμα προτείνετε να εξάγονται από το νησί τα προσκομποστοποίηση υλικά. Δεν υπάρχει δυνατότητα να μείνουν στο νησί και να αξιοποιούνται, δεδομένου ότι αυτό αφορά κάπως και στον πρωτογενή τομέα. Χαίρομαι που η πρότασή μου, έστω και καθυστερημένα, γίνεται πράξη. Και εκείνο το οποίο θα ήθελα να υπερτονίσω είναι η ξεκινώντας από το τέλος του ερωτήματός σας. Θεωρώ και περιμένω ότι τα σπίτια τα οποία παράγονται και μετά από αυτή την μεγάλη καθυστέρηση που έχει υπάρξει πλέον από 5 χρόνια σε όποια φορά και την προηγήθηση της συνάδελφου, δεν θα πρέπει να παραμένουν στην Ελλάδα. Γιατί με την νέα τεχνολογία η οποία αναπτύσσεται πλέον, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, θυμίζω και εκτιμώ ότι έχει δει πλέον στη Γερμανία, έτσι όπως έχουν θεσμοθετηθεί και να γίνουν σε πάρα πολλά σημεία στην Ελλάδα, δεν γίνονται, δεν εγκρίνονται. Και έχοντας την τελευταία νομοθετική πράξη, την οποία έχει ψηφίσει το Ελληνικό Κοινοβούλιο, μας παρέχεται απρόσκοπτα η δυνατότητα, ούτως ώστε το υπόλοιπα, αφού κάνουμε την πλήρη επεξεργασία σε 4 γραμμές και αφού εφαρμόσουμε δηλαδή την διαλογική στην πύχη, το υπόλοιπα λοιπόν να το μεταφέρουμε το ΣΑΜ. Κατά την άλλη πλευρά, σας θυμίσω ότι όταν και εφόσον πρόσφατα το Skype ανέφερε ότι
κάπου σε μια εποχή απορών που θα μεταφέρονται στην κυρία, η σύρωση δημιούργησε, αν θέλετε, μια αίσθηση. Πολύ φοβούμαι ότι μπορεί να είμαστε, αν και πόσο προωθήσουμε έναν διχητή εδώ, το επόμενο νησί το οποίο θα δεχόμεθα πλέον απορρίμματα από τα άλλα νησιά ή τα υπολείμματα. Να αναμένουμε υπόψη λοιπόν ότι τα χρήματα τα οποία υπάρχουν από το εξάμενο πακέτο δεν μπορούν να μας επιτρέψουν να κάνουμε αυτή τη διαδικασία, εξού την πρόταση. Σε μια πρόσφατη ομιλία σας εδώ στο νησί, είπατε πως ο δερματοποιητής θα φύγει. Με την κατάσταση περιοχής, δεν θυμίζει την ομιλία, θα τα πρόσφατα ότι είναι 7.000 τόνοι σκουπίδια. Το 20% του υπολείμματος μπορούμε, είπατε, να το βάλουμε σε κοντέινερ και να το μεταφέρουμε. Ποια είναι, αν είναι αυτή η λύση που προτείνει και ποιος ο κόστος. Ευχαριστώ. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τον δερματοποιητή, θα θυμίσω στο κοινό ότι οι τέσσερις εξάμενες θέσεις βάσει του σχεδίου το οποίο είχε εκπονηθεί είναι πολύ συγκεκριμένες. Δυστυχώς όμως δεν αναδιοδοτήθησαν με φίλη της παρούσας δημοτικής αρχής. Άρα λοιπόν είναι μια διαδικασία την οποία θα πρέπει να ξεκινήσουμε εξ αρχής, ούτως ώστε να δημιουργήσουμε αυτές τις προϋποθέσεις. Άρα λοιπόν σε αυτό το κέντρο ερώτημα το οποίο μου θέτετε, αυτή τη στιγμή, εφόσον δεν υπάρχει η τεχνική υποστήριξη και απλά είμαστε στη διαδικασία της υποψηφιότητας, θα μου επιτρέψετε να σας πω, για να είμαι πολύ συγκεκριμένος και να μην παραπλανήσω κανένα κοινό. Αρκετά έχει αναλυστεί το κοινό της Άμβου με την προθέτηση, με την διευθέτηση και γενικώς με τα σωστήρια 5 χρόνια και φτάνουμε μέσα σε μια κουβέντα όπου ζητούνται βέβαια συγκεκριμένες απαντήσεις, αλλά εφ' αυτού θα μου επιτρέψετε να συγκρατήσω λίγο, αν θέλετε, την σχέση μου, χωρίς να είναι υπερφυγή προς εσάς ή προς το κοινό, ούτως ώστε να εκπαιδευτεί αυτό μέσα από, από έναν τεχνικό σύμβουλο. Κύριε Καβάκη, θα δηλώσει ότι είστε αντίθετος με την πλούσια. Πού θα μεταφέρετε το κύριο? Λοιπόν, είχα δηλώσει σαφώ, γιατί έφτιαξε και το χρόνο μου αυτή τη στιγμή στο Δημοτικό και στο Δημοτικό Συμβούλιο, όταν λήφθηκε η απόφαση με 11-10 ότι αυτή η θέση δεν είναι κατάλληλη. Ήταν ένα γεγονός που θα παραλλαχθεί και η ίδια η Δημοτική Αρχή και ο ίδιος ο Δήμαρχος στην αρχή, όταν πριν αναλάβει τη θητεία, ήταν μια θέση πάρα πολύ δύσκολη και προβληματική. Το απέδειξε η ιστορία. Ήδη αυτή τη στιγμή έχει πάρει μια ΕΠΟ, η οποία έχει πάρα πολλούς αστερίσκους. Δηλαδή το πρώτο ότι δεν έχουμε συμβαστεί, είμαστε μοναδικοί, είμαστε παγκόσμια πρωτοτυπία αυτή τη στιγμή και τέθηκε ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν έχουμε συμβαστεί τα ευρωπαϊκά της περιοχής. Αυτό δεν το έχουμε ξανακούσει πριν. Το δεύτερο, το πολύ σημαντικό, γιατί εκεί, όπως ξέρετε, υπάρχουν και ιδιοκτήσεις, είναι η ιδιωτική πρόσβαση. Τώρα που είναι και το κεντροπαδικό. Και είναι μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει από το 12. Η προβληματική της θέσης πλέον έχει αποδειχθεί και αντιλαμβάνεστε ότι ακόμα το πρόβλημα δεν έχει λυθεί και δεν ξέρω αν θα λυθεί. Εκκρεμία προσφυγή στο ΣΤΕΝ. Και βέβαια οι αστερίσκοι της ΑΕΠΟ να διερευνηθούν. Κατά συνέπεια, είναι μια θέση ακόμα υπό διερεύνηση. Εμείς, όταν θα αναλάβουμε τη Δημοτική Αρχή, θα συνεκτιμήσουμε όλα τα δεδομένα που έχουμε και θα εξετάσουμε όπως είναι η δυνατότητα διεξέλιξης και μια άλλη θέση, όχι να πω εγώ που θα πάμε, αλλά με βάση επιστημονικά και τεχνολογικά κριτήρια για τα άλλη θέση. Και καπά γίνει γεγονός ότι κανείς δεν θέλει τα σκουπίδια στην αυλή του. Και δεν είναι νομίζω μόνο φαινόμενο ότι εισάγει. Και όπως φαίνεται, το νησί θα δερματοποιεί σκουπίδια για πολλά χρόνια ακόμη. Σας καταλογίζουν ωστόσο ευθύνη για πολιτικό μπλοκάρισμα της όποια απόφασης μελέτης στο πεσκατή απαντάτε. Αυτό είναι αληθές. Το αντίθετο μάλιστα, αυτοί οι οποίοι προσπάθησαν να παρέμβουν για την διαδικασία το πάση θυσία να πάνε στην Πλούσκα και που άλλαξε θέση και ο Δήμαρχος, αλλά και βέβαια ο έπαρχος, ο οποίος κάθεται στον ίδιο, ο οποίος εξωθεσμικά παρενέβαινε σε όλη αυτή τη διαδικασία και μάλιστα επέρευνε κιόλας ότι επήγα και στην αποκεντρωμένη και πίεσα έτσι ώστε να περάσει η θέση. Έχουμε δει απίστευτα πράγματα καθόλου τη διάρκεια της διαδικασίας και μάλιστα προκαλούν αν εγώ θα παρέμβω, γιατί δεν ήμουν παρόν και στο ΠΕΣΠΑ. Εγώ είχα και δημόσια θέση. Το μόνο που έκανα εγώ, μόνο από το θεσμικό ρόλο, ως εκπρόσωπος της αντιπολίτευσης, θα τηρηθεί η κείμενη νομοθεσία, η περιβαλλοντική νομοθεσία, που αυτό ακόμα για τώρα είναι ζητούμενο. Εμείς ποτέ δεν είπαμε
πού θα πάνε τα σκουπίδια. Το μόνο που φροντίζαμε σε όλο αυτό το διάστημα να διευκολύνουμε τις διαδικασίες και να γίνουν στο φως. Κύριε Λοτσάρη, και σε εσάς καλή επιτυχία. Στις θέσεις σας διαβάζω ότι προτίθεστε να κάνετε άμεση μεταφορά του δεματοποιητή εκτός Σαντοπέδας για να απαλλαγεί ο Δήμος από το υπέρογκο ενίκιο. Πού θα τον πάρετε, υπάρχει πλάνο γι' αυτό? Γιατί το ρεπορτάζ λέει ότι εσείς ήσασταν υπέρμαχος της Λούσας. Τι κάνω λάθος? Θα ξεχαρίσω τη θέση μου στη σχέση με τη Λούσα. Πάρα και διαιτηθώ να κρατήσω τη σοβαρότητά μου και το πραγματικό έλεγχο που είδα εσύ. Ως προς τη Λούσα, ποτέ δεν υπέκρισα τη θέση. Διεκδίκησα μέσω της διαδικασίας τη λύση. Η λύση δεν είναι λύση. Επίσης, όσο κουκουλώνουμε το πρόβλημα, δεν θα μπορέσουμε να λύσουμε. Γι' αυτό είχε δέσμευση ότι στον πρώτο χρόνο της δικής μας πολιτικής διοίκησης θα μεταφέρουμε τον δραματοποιητή. Θα το μεταφέρουμε στα πλαίσια ενός μεσοπρόθεσμου προγράμματος διαχείρισης των απορριμμάτων μέχρι να ολοκληρώσουμε το χειτή. Αυτό, να ξέρετε, είναι μια σοβαρή λύση. Είναι ντροπή ακόμα εν έτη 2019 να μιλάμε για δραματοποίηση. Είναι ό,τι χειρότερο περιβαλλοντικά και επίσης θα ήθελα να τονίσω ότι το να παίρνει αυτό το πολιτικό κόστος προεκλογικά είναι πολύ δύσκολο. Το να φτιάξει ένα συνδυασμό με βάση τη Λούσα και να μην πηγαίνει να στηρίξει του ανθρώπου που σε στηρίζουν στο ΠΕΣΠΑ, επειδή ο πολιτικό σου προστάμενο σου γράφει στο ταθί, και αυτό είναι αλήθεια. Ευχαριστώ πολύ. Μιλάμε για σχέδιο διαχείριση των απορριμμάτων. Τι έχει κατατεθεί μέχρι στιγμή, αν εφαρμόστηκαν οι πολιτικέ και έχοντα γνώση το αντικειμένο από τη θέση του επάρχου, τι θα κάνετε, ούτε μάθος. Θα κάνουμε την επικαιροποίηση του οδικού σχέδιου διαχείρισης, ποτέ δεν εφαρμόστηκε. Θα ιδιωτικοποιήσουμε την ανακύκλωση με προτεραιότητα τη διαχείριση στα πιο απόβλητα. Στα παράδειγμα, και ένα σχετικό σεμινάριο, το οποίο είναι η λύση σε σχέση με την ιδιωτικοποίηση της ανακύκλωσης. Όταν λέμε ανακύκλωση, δεν είναι διαχείριση οικονομικών, όπως είδαμε στην τελευταία διοίκηση. Δεν είναι απευθείας αναθέσεις. Δεν είναι στοχευμένοι διαγωνισμοί για συγκεκριμένα ζωογράφους. Είναι στόχος με αποτέλεσμα. Για να μπορέσουμε λοιπόν αυτό να είναι βιώσιμο, πρέπει να συμβεί το εξής. Με τη διαχείριση των πιο αποκλείτων, ουσιαστικά δημιουργούμε συνθήκες στον ζωογράφο με την καλύτερη διαχείριση των υπόλοιπων ανακυκλώσεων, γιατί τα πιο αποκλείτα είναι να τα αποκαταστρέφουν και τα υπόλοιπα, χαρτόνια και υπά υλικά. Να στήσουμε εργολαβίες οι οποίες, όχι να στήσουμε και αμαρτωλή λέξη, να δημιουργήσουμε εργολαβίες που να είναι επιχειρηματικά βιώσιμες. Δεν πρέπει ο εργολάβος να περιμένει την εργολαβία, αλλά πρέπει ουσιαστικά να είναι βιώσιμο και εμείς ουσιαστικά ως Δήμος να ενημερώνουμε τους πολίτες για το πρόγραμμα της ανακύκλωσης. Και να τονίσω κάτι άλλο. Υπάρχει μια έρευνα στην Ιταλία που όλοι αυτοί που κάνουν ανακύκλωση δεν έχουν ως προτεραιότητα την ανταποδοτικότητα. Έχουν ως προτεραιότητα το ανακυκλώσιμο να φτάσει στον προορισμό του δηλαδή στα κτάρια. Κύριε Βάλα, προτείνεται ένα μοντέλο διαχείρισης σκουπιδιών όπως αυτό της Σκωτίας. Λέτε δηλαδή 70% ανακύκλωση. Πώς θα πραγματοποιήσετε αυτό το σχέδιο και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμά σας? Γιατί η πραγματικότητα της αφύπνισης συνείδησης ανακύκλωσης των πολιτών άλλα καταδεικνύει η ημέρηση. Ο κ. Καλής απέφερε να σας πει το πού θα γίνουν τα πράγματα στις ημέρες, σας απάντησε τη μαγική λέξη «αλλού». Ο κ. Καπάνης απέφερε να σας πει πού θα πάνε τα σκουπίδια του Λούσκα, σας απάντησε «αλλού», αφού θα τους συνεχίσουμε. Και ο κ. Λόφερ σας απάντησε να πέφτει να σας πει το πού θα πάει ο δερματοποιητής, αν και εκείνος σκουπίσει τη μαγική λέξη «αλλού». Από εμάς δεν θα ακούσετε ούτε τη λέξη «αλλού», ούτε τη λέξη «αλλού». Πάνω στο θέμα που θέσατε. Η ανακύκλωση πρέπει να φτάσει στο 70%. Είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνει αυτό επειδή έχω διαχειριστεί το θέμα του σκουπιδιών για το διάστημα 2012. Θα σα πω ότι η ανακύκλωση πρέπει να γίνει στην πηγή με ανταποδοτικό όφελο. Τι σημαίνει αυτό? Θα δώσουμε σαν Δήμο στην υποδειρά. Αν υπάρχει σπίτι, γιατί μπορεί να έχει κάποιο σπίτι, θα δώσουμε στην ανακύκλωση. Θα δώσουμε λοιπόν τι σακούλε και τα υλικά για να κάνει την ανακύκλωση στο σπίτι. Και παίρνοντα τα σκουπίδια από το συγκεκριμένο σπίτι, οι άνθρωποι τη υπηρεσία μα θα δίνουν ένα συγκεκριμένο κουπόνι στην υποδειρά και ταυτόχρονα θα ενημερώνουν το Δήμο και με ανάλογα την ποσότητα των ανακυκλώσεων
που θα δώσουν σε εμάς απευθείας από την πηγή, θα έχουν αφαίρεση από τα δημοτικά κτίρια. Στη συνέχεια, το υπόλοιπο των ξενοδοχείων θα γίνει στο νησί και στο τέλος θα γίνει το υπόλοιπο, θα γίνει και θα διαχειρίζεται τις επιχειρήσεις που θα γίνει που μένει και λοιπά. Και για να νομίζω πως απάντησα δεν θα το πετύχω, θα το πω στο υπόλοιπο. Και θα ήθελα να μου πείτε, εφόσον είχατε και συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων στο Δημοτικό Συμβούλιο ως Προεδρεύων, αν θεωρείτε τις αποφάσεις που πήρατε ιδανικές για να λύσουν το συγκεκριμένο πρόβλημα. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου είναι και όταν επίσης να κάνω το πρώτο Δημοτικού Συμβουλίου, δηλαδή είχε την απαραίτητη αρμοδιότητα, την αποφασιστική αρμοδιότητα να κρατήσει το μισθό. Προέδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, που είχε 9 έπαιξη στο Συμβουλίο πλέον, και θα έπρεπε να κάνουμε αποφάσεις, θα έπρεπε να υπάρχει ένα υπολογισμό, θα έπρεπε να λειτουργήσει ο Δήμος. Γι' αυτό νομίζω ότι δεν είχαμε καμία συμμετοχή και όταν λέω ότι είχα συμμετοχή στο θέμα των παιδιών, μιλάω για το 2011-2012, όταν ήμουν αντιμέτωπο. Το διάστημα εκείνο σε ένα μήνα, φόρμα με έναν αντιμετωπία, έπεσε το μαγαζί τη θάλασσα. Εμεί οι συνεργάτε μου και εγώ είμαστε αυτοί που αποφύγαμε την εισήγηση τη ΕΕ σε όλη την κουμπέλα. Όλε οι εφημερίδε, το λέτε πω έχει την αποδοχή από το δικαστή σα, όλε οι εφημερίδε έγραφαν τότε για την άνοδο του πιο χρόνου του νησί. Ο Ιδασκοπίδη μα χρησιμοποιεί μέχρι την ώρα. Ο Ιδασκοπίδη σε κατάλληλο διαδοχισμό. Όμω εμεί πετύχαμε τότε να φέρουμε τον κύριο Σούκο, να μεταφέρουμε του πίτε στην Αθήνα στην διάστημα που δεν επιτρέπονταν, με τι συγγνώμε του κύριου Παναγενικά και με του κύριου Τεφάνου. Καταφέραμε να πάρουμε στη συνέχεια να φτιάξουμε την αποκατάσταση τη κομματική αντιγραφή των διαμονών του Αθήνα μέχρι σήμερα και να μπορέσουν οι άνθρωποι να μην πνιγεί του πιλά. Και για να τελειώνουμε, θα σου πει για τα πάντα εκεί που θα πει το Συμβούλιο της Επικρατείας. Δεν είναι το θέμα πολιτικό, είναι θέμα νομικό. Αν το Συμβούλιο της Επικρατείας πει ότι θα πάνε στην Ρούσια, θα πάνε στην Ρούσια. Αυτό το οποίο εμείς συγκεντρώνουμε στο συνδυασμό είναι ότι θα πάνε αφού εκτελεστούν όλα όσα λέει η μελέτη, παρουσία των καθήκων και παρουσία των επιστημών. Ποιες είναι οι παράμετροι, κύριε Σουσούδη, που θα χρησιμοποιήσετε για να ολοκληρωθεί το έργο που αρχίσατε σχετικά με τη συλλογή σπουδιών, έτσι ώστε να απελευθερωθεί και να αποκατασταθεί άμεσα ως τρόφυλας τη στιγμή που αμφισβητείτε, με αλφαγιώτα το αμφισβητείτε, τόσο έντονα η επιλογή σας της Κλούσκας, η οποία είναι συνέχεια της επιλογής Γλινού. Και πώς θα διαχειριστείτε το θέμα ανακύκλωση. Θα συνεχίσω το τέλος και θα πω την ανακύκλωση. Θα πω ότι στο θέμα ανακύκλωση, ο Δήμος έχει κάνει τεράστια βήματα. Έχουμε καταφέρει να αυξήσουμε το τοντάζ να ανακυκλώσουμε λοιπόν 80% και παράλληλα έχουμε καταφέρει να μειώσουμε το οικονομικό κόστος για το Δήμο κατά το 1 τρίτο. Πληρώναμε 80.000, τώρα πληρώνουμε 60. Θέλω να πω ότι στα επόμενα στις προθέσεις μας για την αποκτήση της ανακύκλωσης περιλαμβάνεται και πρέπει να υπάρχουν πράσινα σημεία στην νησί, ευαισθητοποίηση κόσμου σε συνεργασία με τους επαγγελματίες, να γίνει εκπαίδευση στα σχολεία, στα παιδιά, γιατί τα παιδιά είναι αυτά τα οποία θα φέρουν μέσα στο σπίτι την έννοια ανακύκλωση, αντιλαμβάνουν πολύ καλύτερα από τους μεγαλύτερους και θεωρώ ότι έτσι θα μπορέσουν να αυξήσουν για να μπορούν να γίνουν στην κοινωνική μοιράζοντας κάθε κάτω στα μαγαζιά. Όσον αφορά για τα προβλήματα, θεωρώ ότι πολύ βασικό, δεν υπάρχουν για μένα παράμετροι. Για μένα είναι μια ιωδός. Ένας ο δρόμος που έχουμε ακολουθήσει και ύστερα από την έλλειψη των περιβαλλοντικών όρων από το 5ο Ιούνιου του 2018 προχωράμε στη δημιουργία κοιτή και ενός υπερσύγχρονου τρόπου διαχείρισης απορριμμάτων όπου θα δώσει μια άλλη προοπτική για την νησί μας, μια ανάπτυξη στο νησί μας και θέσεις εργασίας. Κύριε Σούδη, ο Ιάνος από το 2012 είναι στη μαύρη λίστα των ελληνικών περιοχών με τις παράνομες κομματερές. Δεν χρειάζεται να είμαστε από εδώ για να ξέρουμε τι το γνωρίζει ο καθένας. 7 χρόνια μετά και στο Στρόφυλλα, πριν από 2 μήνες, δεν ξέρω αν και ακόμα τουλάχιστον κάπνιζε, ανεξέλεγε την κομματερή. Είναι σίγουρο ότι κάτι δεν πήγε σωστά. Θέλουμε να μάθουμε τι είναι αυτό που δεν πήγε σωστά, κυρίως ο λαός. Είναι αλήθεια στην περιοχή. Υπήρχαν κάποια ογκώδια αντικείμενα, τα οποία πήγαν. Έγινε μια ανάφεξη από το γύρο υπόπεδο το οποίο πήρε φωτιά. Το Νοέμβριο, αν θυμάμαι καλά, του 2018 και αυτή η φωτιά επεκτάθηκε στα ογκώδια αντικείμενα που ήταν σε ένα κομμάτι του λεωφορείου. Όμως θέλω να πω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή περνάμε ένα μεταβατικό στάδιο, ένα δύσκολο στάδιο διαχείρισης απορριμμάτων, όπου είναι πόδιμα του φοιτητής και δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος αυτή τη στιγμή έτσι ώστε να διαχειριστούμε μεταβατικά τα απορριμμάτα μας. Θεωρώ λοιπόν ότι η μόνη λύση, το ξαναλέω,
είναι η επίστευση των διαδικασιών και η δημιουργία του κοινή και του τρόπου διαχείρισης των απορριμμάτων για να μην έχουμε όλα αυτά τα θέματα. Στα 5 χρόνια της θητείας σας. Όταν ξεκίνησε η θητεία μας το 2014, το μεγάλο πρόβλημα στην υγεία στο νησί, και θα πω ότι ο μεγάλος ασθενής είναι το σύστημα υγείας, γενικότερα και ειδικότερα στα νησιά μας. Θα πω λοιπόν ότι όταν αντιμετωπίσαμε το πρόβλημα ήταν η επάδοση σε γιατρούς και σε προσωπικό των ομάδων υγείας. Και όταν λέμε ομάδων υγείας, εννοώ και η υγεία της Άντρου και των περιφερειακών ιατρείων. Θα σας πω ότι όταν ξεκινήσαμε την θητεία μας, το Γόρθι δεν είχε περιφερειακό γιατρό, αγροτικό γιατρό, όπως ξέρουμε περισσότεροι, για 2,5 χρόνια. Με το που ήρθαμε, μετά από 3 μήνες, το Γόρθι απέκτησε γιατρό και από τότε, για κάποιους λόγους όπου δώσαμε επίθετα στους γιατρούς, δεν έχει μείνει κάποιο αγροτικό γιατρό χωρίς γιατρό. Θεωρώ λοιπόν, δύσκολο δεν είναι, θεωρητικά δηλαδή, έχει μια δυσκολία να φτιάξουμε ένα κτίριο για να ονομάσουμε ένα νοσοκομείο. Το δύσκολο είναι να το επαγκρώσουμε. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα κέντρο υγείας το οποίο θέλει επάγκρωση. Θέλει ιατρικές ειδικότητες. Ευτυχώς νοσοκομείο προσωπικό υπάρχει, μονάδα ΕΚΑΒ υπάρχει, μας λείπουν οι ιατρικές ειδικότητες. Αυτό είναι το Α και το Ω. Αυτή τη στιγμή για να μπορέσουμε να πούμε ότι έχουμε ένα σχετικά καλό σύστημα υγείας για να αισθάνεται πιο επισκέπτης και ο καθηγητής ασφαλής. Φυσικά και στις προθέσεις μας είναι η ίδρυση ενός μικρού νοσοκομείου όπου αυτό θα το πετύχουμε μέσω χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ για τον πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου. Όμως το σημαντικότερο θέμα είναι η επάνωση των νοσοκομείων σε. Λιμάνι Κορθίου έχει κατασκευαστεί ένα μικρό μέρος. Ο ανάδοχος έχει κηρυχθεί εκτός. Αλλιευτικό καταφύγιο, βιολογικός καθαρισμός, σχολικά κτίρια που χρειάζονται συντήρηση δεν έγιναν. Δέστερη στον Πατσί. Δηλώσατε δημόσια ότι δεν έχετε προλάβει να κάνετε αυτά που θέλατε. Τι απαντάτε πρώτον για αυτά που δεν έγιναν και δεύτερον τι έγιναν οι χρηματοδοτήσεις των δημοσίων επενδύσεων για τις υποδομές αυτές. Θα ξεκινήσω με ένα εργαλείο το οποίο ο Δήμος αυτή τη στιγμή θα έχει στα χέρια του σε λίγο καιρό και αυτό είναι μετά από διεκδίκηση 2 χρόνων και πλέον της Δημοτικής Αρχής. Το Λιμενικό Ταμείο πλέον, Άνδρου Τίνου, μετανομάζεται σε Λιμενικό Ταμείο Άνδρου. Ο Δήμος αποκτά. Η Άνδρος αποκτά πλέον το δικό της Λιμενικό Ταμείο. Τι θέλω να πω με αυτό. Το Λιμενικό Ταμείο είναι το βασικό εργαλείο για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τις λιμενικές μας υποδομές. Το λιμάνι του Κορθίου, το λιμάνι της χώρας, τα οποία δυστυχώς είναι ακόμα σε φάση που δεν έχει ολοκληρωθεί η βελτίωσή τους, θεωρώ ότι είναι ευθύνη της περιφέρειας και του Λιμενικού Ταμείου και ο Δήμος προσπάθησε να προχωρήσει αυτές τις διαδικασίες της ολοκλήρωσης των λιμενικών υποδομών. Θεωρώ λοιπόν ότι από τη στιγμή που η Άνδρος θα έχει το δικό της λιμενικό ταμείο, θα κάνει το δικό της κομμάτι και έτσι θα μπορούμε να βελτιώσουμε τις λιμενικές μας υποδομές, είτε μέσα από το πρόγραμμα του ΚΟΔΟΕ, από το Υπουργείο Ναυτιλίας, είτε μέσω ΕΣΠΑ. Και θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή ακόμα δυστυχώς δεν έχει κηρυχθεί ο εργολάβος έκτοτος από τα δύο λιμάνια τα οποία έχει αναλάβει να ολοκληρώσει από το 2006. Είναι απαράδεκτο αυτό και στην επόμενη θητεία η Περιφέρεια μαζί με το Δήμο, το Λιμενικό Ταμείο, ιδιαίτερα το Λιμενικό Ταμείο, θα κάνει την δυνατότητα για να προχωρήσουμε σε αυτές τις εκδηλώσεις των λιμάνιων μας. Κύριε Βαλά, σε περίπτωση που εκλεγείτε, ποιες εργασίες θα κάνετε και σε ποιο πόσο χρόνο για την ολοκλήρωση του αλλιευτικού καταφυγίου του Κορθίου. Και επόμενη ερώτηση, μαζί δηλαδή, τα κονδύλια είναι εξασφαλισμένα γι' αυτό. Όλα τα αλλιευτικά καταφυγεία της Άνδρου είναι καταλαβαίνω. Με ευθύνη του Δήμου και της Περιφέρειας. Το αλλιευτικό καταφύγιο του Κορθίου που έχει προλάβει είναι το αλλιευτικό καταφύγιο το οποίο έχει παραμείνει στη μικρότερη δυνατή έκθεση εργασιών για να μην υπάρχει πολεμόμενη χρηματοδότηση ως την άνοιξη καταφύγιου. Και αυτό το οποίο έχει συμβεί τώρα είναι έκτος ο εργολάβος, είναι η μελέτη που πρέπει να επικοινωνηθεί, να γίνει μελέτη επικοινωνία των λιμενικών και στη συνέχεια να γίνει χρηματοδότηση. Σαν ότι μόνο στην περιφέρεια 15 χρόνια, ο μόνο δικηγόρο τη κοινότητα, μπορώ να σα πω ότι έχω κρυφτεί αυτό το θέμα από μέσα, όσον αφορά τα διαστήματα τα οποία έχουμε στο εργολάβο. Άρα λοιπόν γνωρίζω πάρα πολύ καλά τι έχει συμβεί και τι δεν έχει συμβεί.
θα έπρεπε να έχει προχωρήσει να έχει γίνει η ελληνοποίηση του καταγραφικού καταγγελίου του Δημοτικού, οι δύο μελέτες, τον ελληνικό έργο και τον πιστεύω, και στη συνέχεια να προχωρήσουμε να δούμε από το πράσινο ταμείο για κλιματοδότηση που ενδιαφέρον και γενικά μόνο από τα ευρωπαϊκά κονδύλια, τα ευρωπαϊκά κονδύλια κλιματοδοτούν μόνο από τα ευρωπαϊκά. Οι υπόλοιποι δεν υπάρχει και μόνο στο τάξη του. Άρα λοιπόν, έπρεπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει την επικοινωνία των μελετών ή τουλάχιστον να ζητήσει από τις υπηρεσίες να γίνει. Γιατί ανάλογα με το έργο, είναι εκτεμάτο ο αράδο του έργου, δίνει λογαριασμό στην Ευρωπαϊκή. Η περιφέρεια διαχειρίζεται το συγκεκριμένο έργο. Άρα θέλω να έχει προχωρήσει την Ευρωπαϊκή, να έχει κάνει την απάντηση ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε να προχωρήσουμε στη συνέχεια στο εσωτερικό ταμείο. Δημόσια μέσα μεταφορά νομίζω εξίσου σημαντικό πρόβλημα πάλι για το νησί. Μόνο δύο δρομολόγια θέλει για το Γάβριο, Βατσίχωρα με επιστροφή και Γάβριο Πόχτη με επιστροφή πάλι. Οι βόρειοι και ανατολικοί γισμοί του νησιού δεν εξυπηρετούνται καθόλου από τη δημόσια κοινωνία, ούτε όμως και οι νότιοι. Κάπου προχώρησε. Τι θα λέμε γι' αυτό. Κοιτάξτε, το δημόσιο τη κοινωνία, η δημόσια κοινωνία δεν είναι συνάδελφο. Έτσι έχουμε ένα γενικό τρόπο που καθορίζει το δρομολόγιο. Παρεμβάσει το δίνω σε αυτό το σημείο είναι πάρα πολύ περιορισμένε. Αυτό το οποίο μπορεί να κάνει ο Δημός είναι να δρομολογήσει, να βρει τη διαδικασία μέσα από το πράσινο του Ελληνικού Συμβουλίου να δρομολογήσει τα ηλεκτρικά εφορία τα οποία έχει νομιμοποιηθεί και για την επικοινωνία των δύο παραλίων της χώρας στην πρώτη φάση του εμπορίου και του παραγωγείου έτσι ώστε να μπορούν να λύσουν το εμπόριο που υπάρχει στην χώρα και ταυτόχρονα να μπορούν τα δύο εφορία να ενοποιήσουν τα χωριά της πρωτεύουσας με τις κορμοπόλεις της κάθε περιοχής. Δεν νομίζω ότι την επόμενη μέρα αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι να αποφύγουμε καταρχήν την εγκοποίηση της άλλου. Γιατί το να κάνουμε δημόσια έργα, το να κάνουμε μεγάλες υποδομές, πρέπει να δούμε για ποιους θα κάνουμε, ποιοι θα χρησιμοποιήσουν αυτά. Πρέπει λοιπόν να επιστρέψουν πρώτα οι νέοι στην ανθρώπινη διακοπή και να μπορέσουν να μεγαλώσουν τον κόσμο ο οποίος βρίσκεται στο νησί. Άρα λοιπόν το πρώτο μέρος που πρέπει να γίνει πριν από τις υποδομές είναι να μπορέσουμε να επαναφέρουμε τον κόσμο πίσω. Τα υπόλοιπα λεπτομέρειες, αν αφορά το να επικοινωνήσουμε την πρωτεύουσα, τα υπόλοιπα μέρη μπορεί να επαναφέρει. Θα πρέπει όλα τα δημόσια έργα, όλες τις υποδομές να απευθύνονται στους ανθρώπους για την κινδυνεύει το νησί με δημοποίηση. Κύριε Νοτσάρη, το οδικό δίκαιο του νησιού δεν βρίσκεται στην καλύτερη κατάσταση. Οι αποφάσεις έχουν ληφθεί για την αποκατάστασή του, αλλά χωρίς να έχουν υλοποιηθεί μέχρι στιγμής. Πώς θα πιέσετε, ούτως ώστε να γίνει να υλοποιηθούν αυτές οι αποφάσεις και να αποκατασταθεί, να έχουμε ένα καλό οδικό δίκαιο. Με απόλυτα δημιουργικό τρόπο, τη Δευτέρα το πρωί, έφυγε από την τεχνική υπηρεσία του επαρχείου με διαδικαστικό μία μελέτη ενός εκατομμυρίου 850.000 ευρώ, η οποία και θα τη δείτε να εξελίξετε το επόμενο χρόνο. Μία μελέτη που περιλαμβάνει τη συντήρηση του επαρχιακού για το οποίο διευθύνομαι οδικό δίκτυο, αλλά και τη συντήρηση των ρευμάτων, μία αρμοδιότητα που ήρθε στην υπηρεσία μας το Σεπτέμβριο του 2018. Θα σας πω όμως κάτι. Επειδή εντυπωσιακά και είναι λίγο και ύποπτη η περίοδο η προεκλογική και μπορούμε να τάσουμε νοσοκομεία, να τάσουμε τα πάντα εδώ, δεν μπορέσαμε να λειτουργήσουμε τα αγροτικά ή ιατρία χρόνια. Είναι ωραία να μην λέμε νούμερα, να λέμε αποτελέσματα και πράξεις. Αυτό που χρειάζεται ακόμα και η δημόσια διοίκηση είναι μεράκι. Αυτό το μεράκι και μέσα στο δημόσια και την υπηρεσία του επαρχείου το βγάλαμε όταν με 38.000 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ καθαρίσαμε το επαρχιακό δίκτυο το 2016 από τη Σταυροπέδα μέχρι το Γάβριο, κάνει μου το καπάκι στο Γάβριο, την ίσως αυτονόητο, αλλά δεν καθαρίσαμε πασαλίγοντας και μόνο το Τιτάβρο, αλλά καθαρίζοντας με αυστηρή επίβλεψη και τα πρανή του δρόμου. Ξέρετε πόση οδηγεί μεγάλων οχημάτων, γνωστό σας χαρακτηρία για αυτά. Γι' αυτό. Θα ήθελα μια αναφορά και για την κατάσταση στο επαρχείο, που δεν είναι και η καλύτερη. Όπως γνωρίζω, νομίζω χρειάζεται κάποιες εξαιρετικές. Στο επαρχείο. Ναι. Επίσης, θέλω να ρωτήσω, νομίζω είναι πιο σημαντικό αυτό. Το έργο δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων διοικητών Μεσαριάς και Λιβαδίων, που βασανίζει από το 2009. Κανονικό γεφύρι της Άρτας. Εκεί το 2016 ξεκίνησε η συζήτηση ότι η αναπτυξιακή του Δήμου να αναλάβει το έργο. Το επαρχείο
εσείς δηλαδή, θα το χρηματοδοτούσατε με 50.000 ευρώ και ο Δήμος με 80.000 ευρώ. Το έργο πάλι δεν προχώρησε. Νομίζω ότι δεν θέλουν να πει αμοιότητες. Το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι η πρόθεσή μας, είναι η διαδικασία. Επειδή έχω ακούσει πολλά περί πλειονίσματος καρέκλας και τα διάφορα, θέλω να ξεκαθαρίσω το εξής. Εάν δεν καταθέσει έτοιμα για ένα όριμο και αδειοδοτημένο έργο η περιφέρεια, δεν μπορεί να το χρηματοδοτήσει. Καλώς ή κακώς, το δημόσιο χρήμα έχει συγκεκριμένες διαδρομές. Άρα το να λαϊκίζουν προεκλογικά δεν ωφελεί. Αυτό που θέλω να σας πω επίσης είναι ότι η αποχέτευση είναι κάτι που άπτεται του Δήμου. Άρα δεν είχαμε τη δυνατότητα. Αυτό όμως μπορούμε να εγγυηθούμε και στα πλαίσια της σοβαρής διεκδίκησης ψήφου, γιατί ένα από το μότο που λέμε προεκλογικά και το πιστεύουμε βαθιά, όπως θα διεκδικήσει την ψήφο, έτσι θα διοικήσει. Εμείς εδώ και να μην έχουμε παγώσει την τρέχουσα εργολαβία που προβλέπει την ασφαλτόστρωση της Μεσαριάς για ένα χιλιόμετρο μέχρι και τη διασταύρωση με το περιφερειακό. Και εδώ θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμο, γιατί από τις λίγες φορές που καταφέραμε να συνεννοηθούμε, ήδη έχει ξεκινήσει η σύνδεση της αποχέτευσης που εκκρεμεί, ώστε να μην ζήσουμε αυτό που ζούμε στην Ελλάδα. Δηλαδή, από τη μια να ασφαλτοστρώνουμε και τον επόμενο μήνα να τα σκάβουμε. Κύριε Καπάκη, βιολογικό σκοθείο, το ευαγγελίζεις, το σχέδιό σας. Λέτε, το βιολογικό σκοθείο είναι ήδη σε λειτουργία, οπότε το πρόβλημα που έχουμε στο νησί μας είναι κυρίως με το βιολογικό στην περιοχή Ρούσας, όπου τόσο στο Πατσί και στα Πόσουμε, στις πιο πολυπληθές της περιοχές, κυρίως τα σωστερινούς μήνες και στο Κάρμενο, δεν υπάρχει βιολογικός καθαρισμός και τα συνέπεια τα λίμματα πέφτουν στη θάλασσα. Είναι ένα έργο το οποίο θα έπρεπε να γίνει πρώτο σε προτεραιότητα. Δυστυχώς με ευθύνη και των προηγούμενων δημοτικών αρχών, αλλά και τη παρούσα δημοτική αρχή, δεν έχει γίνει τίποτα. Ακόμα το έργο εκκρεμεί υποσχεδιασμό και βέβαια αυτό που μου δίνει μια τεράστια επιβάρηση στο θαλάσσιο περιβάλλον αυτή τη στιγμή, με όποιε συνέπειε έχει και στο τουριστικό πυρηνικό μα προϊόν. Απ' την άλλη, το θέμα των βιολογικών καθαρισμών. Είναι ένα τεράστιο θέμα. Ήδη τώρα, πέρσι ξεκίνησε και περισσότερο η λειτουργία του βιολογικού στη χώρα. Υπάρχουν θέματα τα οποία πρέπει να γίνουν. Η νέα δημοτική αρχή θα πρέπει να ρυθμίσει θέματα τα οποία πρέπει να γίνονται με διαφάνεια και όχι ασυνοσία, κυρίως με ιδιωτικό σχόλιο. Διαβάζω κάτι από το πρόγραμμά σας στο προεκλογικό που λέει ότι θα υλοποιείται έργα υποδομών χωρίς το άγχος της κορδέλας, αλλά με το πραγματικό ενδιαφέρον για τη διαφάνεια και τη λελογισμένη κρίση των δημοσίων κονδυλίων. Θα ήθελα το σκεπτικό σας. Ποια είναι τα έργα, σε τι βάθος χρόνου θα βλέπετε, ώστε να μην ληφθεί ο αρχός αυτοσκοπός η κορδέλα. Κοιτάξτε, η Άνδρος έχει ένα σοβαρό έλλειμμα αυτή τη στιγμή υποδομών. Σε όλα τα βασικά έργα που έπρεπε να γίνουν τα προηγούμενα χρόνια δεν έχουν γίνει. Να πω και Ρουμάνια, αναφέρθηκε προηγουμένως. Ακούσαμε εδώ ότι ο Δήμος κατηγορεί την περιφέρεια, η περιφέρεια του Δήμου. Σε κάθε περίπτωση δεν έχουμε λιμάνι. Το λιμάνι είχε μια μελέτη από τη δεκαετία του 90. Δεν έγινε τίποτα πάνω σε αυτό το θέμα. Έχει καταστεί ανεπίκαιρη. Ακόμα και μια επιβάρυνση έχουν περάσει 10 χρόνια. Οδικό δίκτυο. Θα ήρθατε, τώρα στο νησί μας και σας ευχαριστούμε για την. Που βρεθήκατε για τον ΤΠΕΤ και είδατε το δρόμο του κεντρικού περιφερειακού δρόμου. Θέλουμε τουρισμό, ιδιωτικό τουρισμό. Πώς θα έρθουν στο λίστα που κινδυνεύει ακόμα να περπατώντας να τραυματιστεί καθώς ο δρόμος είναι σε μια άλλη κατάσταση. Εκτός από τη βασική στιγμή, δεν είναι όπως σας είπα, το βιολογικό καθαρισμό. Η χερσαία ζώνη στο λιμάνι του Καρδίου είναι σε άθλια κατάσταση. Τα χωριά είναι τελείως εγκατελειμμένα. Εάν θα πάρεις στην περιοχή του Μακροβαντάλου, για παράδειγμα, το οδικό δίκτυο δεν μπορείς να πας ούτε να το ξεπεράσεις ούτε με 4x4. Υπάρχει περιοχή σε χωριό που πήγα στην Βάρσα και σταματήσαμε. Στα τελευταία σπίτια πήγαμε με τα πόδια, ήταν αδύνατο να διαβίσει το χωριό. Και δεν θέλω να βάλω άλλα θέματα όπως είναι οι επικοινωνίες, οι τηλεπικοινωνίες. Να πω ότι σε ορισμένα χωριά του Μακροβαντάλου και άλλα χωριά δεν υπάρχει ούτε καν ακόμα σταθερό τηλέφωνο. Για τέτοια κατάσταση, πώς θα μπορέσουμε να γίνει μια εξαιρετική κατάσταση. Κύριε Γιαννίση, μιλήσατε για το πρόβλημα της στάθμευσης των τροχοφόρων στο Γάβριο. Είναι υπαρκτό το πρόβλημα και επίσης η αναρχία είναι πραγματική και μεγαλώνει συνέχεια όσο αυξάνονται και τα γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, τα οποία σταθμεύουν και τα δικά τους αυτοκίνητα εκεί.
λέτε ότι θέλετε να μεταφέρετε, να δημιουργήσετε καινούριους χώρους πάρκινγκ. Η ερώτησή μου είναι, έχετε βρει αυτούς τους χώρους και υπάρχει οικονομική δυνατότητα ο Δήμος να επιφορτιστεί το κονδύλι της ενοικίασης αυτών των χώρων? Κύριε Κωνσταντινίδη, έχω ένα μικρό βιβλίο εδώ και εκείνο το οποίο θέλω να πω και σε εσάς και στο κοινό. Κάποιοι από τον νέο Δήμο της Άνδρου γνωρίζουν ότι είναι ο απολογισμός έργου που έχω κάνει. Εκείνο λοιπόν το οποίο εγώ επεγγελίζομαι για μία ακόμη φορά, εξού και η υποψηφιότητά μου, είναι να κάνω νοικοκυριό στο Δήμο Άνδρου. Όταν αναφέρθηκα για το λιμάνι του Γαβρίου, του χώρου άφηξη, θα πω λοιπόν τόσο σε εσάς όσο και την ώρα που δύο με ακούει, ότι έχω κάνει επαφές για να βρω χώρους και χώρα που βρεθεί. Εξαφώς είναι χώρη ιδιωτική. Σε ό,τι αφορά λοιπόν, εάν υπάρχουν εξασφαλισμένα κονδύλια για να μπορούν να ενοικιαστούν αυτοί οι χώροι, σαφώς υπάρχουν. Έχουμε επισκεφθεί όλοι μας την καλοκαιρινή περίοδο πάρα πολλά νησιά δίπλα μας, Κυκλάδες, και έχουμε δει λοιπόν τα καλά παραδείγματα. Αυτά λοιπόν τα καλά παραδείγματα θέλω λοιπόν να φέρω ξανά στον τόπο τον ευρύτερο της περιοχής του Βαρδίου, και γιατί όχι, επαναλαμβάνω, όλα κρίνονται από την ουσιαστική διάθεση και την ουσιαστική γνώση που έχει ο καθένας από εμάς. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν, τόσο εγώ όσο και η ομάδα δική μου, να αναλάβουμε την επόμενη μέρα και να δώσουμε λύσεις οι οποίες εντρέψαν τα τελευταία δύο χρόνια, γιατί υπάρχει η διοικητική ανεπάρκεια και αυτό καθομολογείται για αρκετό χρονικό διάστημα, τουλάχιστον μέχρι τώρα στο τραπέζι. Σε αυτό το φιλάδι νομίζω έχετε και το δημοτικό στάδιο και το δημαρχείο, που έγιναν την επιμαχία σας. Ένα από αυτά που υποστηρίζετε είναι η δημιουργία δημοτικής επιχείρησης ίδρυσης και αποκέντρωσης για το νησί. Πώς θα γίνει αυτό, το προβλήμα? Κύριε Μπερτζή, να θυμίσω λοιπόν ότι από το 2002 στο Συντάκι του Δήμου υπάρχει ακριβώς αυτή η μελέτη η οποία έχει υποβληθεί από την Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων. Και επίσης, είναι το οποίο μπορώ να σας πω, είναι τα υπόλοιπα νησιά που ανέφερα προηγουμένως. Και επειδή μου αρέσει να συγκρίνω πύλα-πύλα, αυτά το κυκλάδο, αλλά και αντίστοιχα αυτά τις ζωτογανήσεις έχουν εφαρμόσει αυτή τη διαδικασία, δηλαδή κάνοντας το νομικό πρόσωπο της δημοτικής επιχείρησης, ίδρυσης και αποκέντρωσης, που είναι επιμένω να γίνει, διότι όπως ελέγχθηκε από κάποιους προλαλήσαντες, εκτός από το κομμάτι του δρόμου, υπάρχουν και χωριά δυστυχώς στο νησί της Άνδρου ακόμα, ενώ έχει 2019, τα οποία δεν έχουν δίκτυα ίδρυσης. Άρα λοιπόν, εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι ότι τουλάχιστον για τον υφιστάμενο βιολογικό της χώρας, αλλά για τις τύπους για τον βιολογικό του προφίλ, ο οποίος υπολειτουργεί, θα πρέπει χθες να υπάρξει η δημοτική επιχείρηση. Επαναλαμβάνω λοιπόν, θα πρέπει να γίνει η επικαιροποίηση της υφιστάμενης μελέτης, η οποία υπάρχει από το 2002, αναλογιστείτε λοιπόν 17 χρόνια και κανείς εκ των προκατόχων μου, δεν πάω τόσο πολύ πίσω, δεν πήρε να κάνει το αυτονόητο και γι' αυτό το λόγο λοιπόν η Άνδρος έχει να ανταποκριθεί στα προβλήματα τα οποία υφίσταται στα δίκτυα τόσο της ίδρυσης όσο και της αποκέντρωσης με απλούς υδραυλικούς. Ξεκινάμε πάλι από τον κύριο Γιαννίση, αλλάζοντας θεματική ενότητα αναφορά στον πρωτογενή τομέα. Στον κύριο Μπάρια, η ερώτηση για τον πρωτογενή τομέα. Προβάλλεται προφίλ απλού ανδριώτη που παλεύει να λύσει τα προβλήματα του τόπου. Ποιο είναι το νευραλγικό κομμάτι του πρωτογενούς τομέα στην Άνδρο, στο οποίο θα δίνατε προτεραιότητα ανάπτυξης και ποιο το σχέδιό σας? Θα ήθελα σας παρακαλώ να ιεραρχήσετε τα θέματα του νησιού. Μάλιστα. Καταρχήν να πω το νησί, όπως λέμε, είναι η μεταβλητή καταγωγή και μεγάλωσα πάνω από το σάρκο τη Ελλάδα. Πάνω στη συνέχεια είναι ακριβώς. Το πρώτο πράγμα το οποίο έχουμε στην ατζέντα μας είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος που θα γεμίσει όλους τους αγρότες, όλους τους αγρότες και αγρότες, και είναι τα άγρια αδέσποτα παραγωγικά ζώα. Εμείς μόνο από την πρώτη μέρα που τα αναλάβουμε, σε όποιο κόστο και να μας καλέσει μας πει ο ελληνικός λαός, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφο 4 στον νομικό 4516-12, θα ιδρύσουν την οικονομική εκμετάλλευση με φυσικά πρόσωπα, σε συνεργασία με φυσικά πρόσωπα και με κωδικό το οποίο θα πάρουμε από την περιφέρεια. Θα γεμίσουμε συνεργείο συνεργείς από τον άγριο ζώο και την πέμπτη και καθόλου της αλλιεργής το οποίο θα αποτελείται το συνεργείο αυτό από τον πρώτο δικάστο κορμίου και διάρκο εκλογού και τέλος την τροπή, η οποία θα αποτελείται την περίπτωση τροπή από το κοινείο του, από το δημιουργικό σώμα του δημοκρατή και από το δημοκρατή. Αυτή η επιτροπή έχει
έτσι αλλιώς πάμε το πάτερ κάπου αλλού που το έχουμε βρει. Δεν θα ακούσετε μόνο αυτά τα οποία μπορούμε να κάνουμε τώρα και μπορούμε να τα κάνουμε άμεσα και πώς θα τα κάνουμε. Άρα λοιπόν είναι τις ουσίες παραβάσεις. Κύριε Λοτσάρη, στις θέσεις σας αναφέρεστε στο ανδριακό μέλι και δι' στην παραγωγή βιολογικού μελιού. Υπάρχει σχέδιο οργάνωσης αυτής της παραγωγής και ποιο είναι, ποια τα βήματα που θα ακολουθήσετε και τι ανάμειξη μπορεί να έχει σαν το Δήμος. Δεν θα περιοριστώ το μέλι, θα κάνω μια τοποθέτηση που περιλαμβάνει και το μέλι για το σύνολο των παραγωγικών προϊόντων. Δύο είναι οι λέξεις που είναι το μυστικό για να μπορέσουμε να εξηγήσουμε το κειμένο γίγαντα που είναι πρωτογενής τομέας. Είναι η λέξη προϊόν, σωστό προϊόν, και είναι η λέξη ράφι. Αυτό που σχεδιάζουμε άμεσα είναι να δημιουργήσουμε ένα σήμα ποιότητας που θα πιστοποιούμε τους παραγωγούς και θα πιστοποιούμε και τις επιχειρήσεις που θα δίνουν το ράφι για τα τοπικά προϊόντα. Έχουμε την ευλογία να ζούμε σε ένα νησί, σε μια περιφέρεια που μπορούμε να εξάγουμε χωρίς να κάνουμε εξαγωγές, επειδή μας επισκέπτονται. Επισκέπτονται άνθρωποι από όλο τον κόσμο και όλοι παίρνουν την ανάγκη που έχουμε και εμείς να πάμε σε ένα άλλο μέρος. Η ανάγκη που έχουμε είναι να δοκιμάσουμε ένα τοπικό προϊόν. Αυτό που πρέπει εμείς να οργανώσουμε και να προσφέρουμε το ράφι. Σε σχέση επίσης με τον πρωτογενή τομέα, χρειάζονται κάποια έργα υποδομής, όπως είδατε από το εξαμενές του Βαγγέλη Πισία, αλλά το βασικό είναι να αναλύσουμε την κατάσταση του νησιού. Είναι ένα νησί που έρχεται από την ιστορία και έχει παραγωγή αγροτική. Επίσης είναι ένα νησί που σας λέω στατιστικά, έχει το χαμηλότερο μέσο όρο αγροτών σε όλη την περιφέρεια του Αιγαίου. Και επίσης είναι ένα νησί το οποίο όλοι ξέρουμε ότι μπορεί να ζήσει από τα προϊόντα που μπορεί να παράγει. Ήρθε η ώρα σε αυτό το νησί να μην εισάγουμε τα πλήρια του Μαραθώνα, αλλά να περιμένουμε. Πρέπει να συμπληρώσετε να μας πείτε, αν μπορείτε και στα εγχειρό, πώς κατανεμήθηκαν οι χρηματοδοτήσεις είτε από την περιφέρεια είτε από το χώρο δημοσίων επενδύσεων για να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα. Να σας πω ότι η περιφέρεια έχει κάνει συγκεκριμένες δράσεις. Καταρχήν, είναι η πρώτη φορά που και οι συνδεσμοί γενικών και όλοι οι παραγωγοί έχουν βρει ράφη στις διεθνείς και στις ελληνικές εκθέσεις για την πρόοδο των τοπικών προϊόντων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να επανέλθω και να πω ότι το γραφείο της Πραγματικής Οικονομικής στο Επαρχείο έχει βοηθήσει όλους τους νέους αγρότες, οι οποίοι δείξαν ενδιαφέρον, για να μπορέσουν να ενταχθούν στα προγράμματα αυτά. Αυτό που ήθελα να αναφέρω επίσης σε σχέση και με το πρωτογενή τομέα και να επανέλθω είναι στην ποιότητα των τοπικών προϊόντων. Αυτό που λείπει είναι να κάνουμε ακριβώς το αντίστοιχο που έγινε τη δεκαετία του 1980. Τι έγινε τότε. Οργανώσαμε τους συνεταιρισμούς, είχαμε την παραγωγή και τελικά δεν είχαμε να την κάνουμε.
Αυτό που προτείνουμε εμείς τώρα είναι ακριβώς το αντίστοιχο. Θέλουμε με ενέργεια εισοδήματα να δημιουργήσουμε τη ζήτηση και να οδηγήσουμε τον κόσμο να επανέλθει και να περιορίσει τη γύρω. Κύριε Καμπάκη, έχετε αναφερθεί σε βιολογικές αλλιέργειες και στην οργάνωσή τους. Θα ήθελα λίγο πιο συγκεκριμένα να μας μιλήσετε γι' αυτό και έχω μια απορία. Πώς αυτό μπορεί να ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα δημοτικής αρχής, αφού κατά τη γνώμη μου, ίσως κάνω λάθος, είναι θέμα ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Είναι προφανώς ότι είναι θέμα ιδιωτικής πρωτοβουλίας, ωστόσο ο Δήμος μπορεί να παίξει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο ώστε να συντονίσει και να οργανώσει τέτοιες δράσεις, ώστε να προκαλέσει συνέργειες με ομάδες παραγωγών ή άλλες εταιρικές ομάδες. Ο πρωτογενής τομέας και ειδικά στον πρωτογενή τομέα είναι ένα ζητούμενο για τον τόπο αυτό, καθώς έχει σχέση και με την εγκατάλειψη των χωριών. Δεν μπορώ να φανταστώ τι θα γίνει άλλο στο διάφορο χρόνο, εάν τα χωριά εγκαταληφθούν. Κατά συνέπεια, για να ανασχέσουμε αυτή την πορεία, θα πρέπει να ενδυναμώσουμε το πρωτογενή τομέα. Αυτό είναι και το μεγάλο μας για μας στίχημα, να δώσουμε τη δυνατότητα κυρίως μέσω του πρωτογενή τομέα να γυρίσουν στα χωριά. Αν θέλουμε να έχουμε μια εξωτερική κατάσταση, θα πρέπει να φτάσουμε σε ένα 30% παραγωγή, δηλαδή στο οποίο είναι δυσάρεστη νησιά στις εκτάσεις, όπως είναι η Νάξος, η Απόλυτη Σαντορίνη, η οποία παρά τη μεγάλη τουριστική επισκεψιμότητα έχει πάρα πολύ μεγάλη παραγωγή. Θέλουμε την πιστοποίηση των προϊόντων, θέλουμε να δώσουμε ταυτότητα στο προϊόν, να εκμεταλλευτούμε τα προγράμματα οικοτεχνίας και τη δυνατότητα που έχουν, που θα έχουν οι παραγωγοί, έτσι ώστε μέσα από μικρές υποδιαστικές συνδικτσίδες να προωθούν τα προϊόντα στους καταναλωτές. Εδώ ενδυνάμει και με δεδομένο ότι αναμένουμε μια μεγαλύτερη τουριστική ανάπτυξη στα επόμενα χρόνια. Θεωρούμε ότι δημιουργείται και μια νέα αγορά και θα ήταν πάρα πολύ άδικο να προωθούμε, να φέρουμε και να εισάγουμε προϊόντα. Σε αυτή την κατάσταση, σε αυτή την κατεύθυνση, θέλουμε να δείξουμε και τα βιολογικά προϊόντα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα, με δεδομένο ότι αυτό ο τρόπο. Πάρα πολύ μέσα σε όλα αυτά που λέτε, ότι μπορούν τα προϊόντα της Άντου να έχουν και εξαγωγικό προσανατολισμό. Αυτό πώς μπορεί να γίνει, πρώτον, όταν το νησί ξέρουμε ότι πολλοί ιδιοκτήτες δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα υψηλά κόστη της καλλιέργειας. Δεύτερον, η μεγάλη ηλικία πολλών ιδιοκτητών, γεροντάκια και αποφεύγουν. Και τρίτον, έχουν κατοικίες εκτός Άντου και επομένως και τέταρτον, αν θέλετε, και έλλειψη εργατικού δυναμικού. Αυτό το ανέφερε και προηγούμενο στην απάντησή μου ότι το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι η πληθυσμιακή συρρήκνωση. Ενώ σε όλα τα νησιά το ότι υπάρχουν πληθυσμό αυξάνονται, τα τελευταία δεκαετία στην Άντρο ο πληθυσμό μειώθηκε δραματικά και κυρίως στα χωριά. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα αν θέλουμε να έχουμε λέμε, μια οικονομική ισορροπία και κυρίως να μην είναι η κάτοικοι ενός νησιού ενεργοφόρα, αλλά να έχουν ένα ισοδύναμο. Το θέλουμε πάρα πολύ. Αυτό και σε αυτή την κατεύθυνση θέλουμε να εργαστούμε πάρα πολύ. Γι' αυτό λέμε ότι εμείς το είχαμε ξεπεράσει στην προηγούμενη φορά που είμαστε υποψήφοι το πρόγραμμα που θέλουμε ο Δήμος να παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην κατεύθυνση αυτή. Κύριε Γιαννίση, στις προεκλογικές σας εξαγγελίες μιλάτε για εκμετάλλευση του υδάτινου στοιχείου, δημιουργία φραγμάτων, υδατοκαλλιέργειες κλπ. Ποιο είναι το σχέδιό σας για να πραγματοποιηθούν αυτά και ποιο το χρονικό περιθώριο που βάζετε για να γίνουν. Ανέφερα και πριν ότι το μεγάλο στοίχημα το οποίο θα πρέπει να έχουμε εμείς την επόμενη τετραετία και την πενταετία που είναι τώρα είναι το θέμα των μελετών και του προγραμματισμού. Άρα λοιπόν, όταν ακούω τουλάχιστον εγώ και σε όλη την αγορά, έχω διερευνήσει ήδη στην περιφέρεια του Αιγαίου που υπαγόμενα, ότι υπάρχουν κάποιες μελέτες από το Παγκέρι Τοπισία, όπου και άλλος αντιποψήφιος το ανέφερε, συγκεκριμένα ο κ. Μουτσάρης. Άρα λοιπόν, είναι το μέγα ζητούμενο για μας και η πρόκληση είναι πώς θα αξιοποιήσουμε αυτές τις μελέτες. Η Άμβρος είναι ένα ευλογημένο νησί, το λέμε όλοι, τόσο ιδιωτικά όσο και δημόσια, το λέμε και σήμερα και εμείς για μια ακόμη φορά. Εκείνο λοιπόν το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να επικαιροποιήσουμε αυτές τις εξαιρετικές μελέτες και να δούμε δυνατότητα να τις εντάξουμε καταρχάς, ούτως ώστε να τις κάνουμε πράξη. Άρα λοιπόν, στο ερώτημα αυτό, εκείνο το οποίο μπορώ να σας απαντήσω ευθέως, είναι η ταχύτητα η οποία θα πρέπει να διακρίνει εμάς, η τεχνική υποστήριξη που θα έχει η νέα δημοτική αρχή
και το όραμα το οποίο θα αποθέμε όλοι μαζί και θα συγκλίνουμε ούτως ώστε να κάνουμε επιτέλους πράξη και αυτή, αν θέλετε, την σκέψη την οποία μέχρι τώρα την έχουμε ως συζήτηση. Τι είχε να προτείνετε στους νέους αγρότες που εγκαταλείπουν τα χωράφια τους, στους νέους ψαράδες που πάντα καήκαν για να βρουν την τύχη τους στην Αθήνα στο εξωτερικό, πώς θα καταφέρετε να κάνετε γόνιμο το έδαφος, να παραμείνουν και να ζήσουν από τις καλλιέργειες και από την αλληλεία? Ευχαριστώ για το ερώτημα, διότι είχα την εξαιρετική τύχη να μένουν. Είχα την ατυχία να εγκαταλείψω για επαγγελματικούς λόγους το νησί και να σημειώσω εδώ προς όλους τους παρισταμένους, διότι έχει ακουστεί κατά κόρον ότι εσύ έφυγες. Εγώ έφυγα, αλλά παιδί μου, θα φύγω μέσα. Το 2010 είχα ολοκληρώσει την παρουσία μου πνευματικά. Άρα λοιπόν, όπως και πολλοί άλλοι Έλληνες, έπρεπε αν μη τι άλλο να διαχωρίσω. Δεν είχα δύο θέσεις να διεκδικήσω. Ο αγαπητός Θεοδόξης είναι δημόσιος υπάλληλος και ταυτόχρονα έγινε δήμαρχος. Εγώ λοιπόν έπρεπε να ζήσω την οικογένειά μου. Έπρεπε λοιπόν και να ζήσω την οικογένειά μου. Και πήγα λοιπόν σε ένα εξαιρετικό νησί, άλλο, τον Κυκλάδο, την Πάρο, και ασχολήθηκα με τον αγροτουρισμό. Εκεί λοιπόν τα παραδείγματα είναι πάρα πολλά. Εγώ είμαι υπεύθυνος σε ό,τι αφορά τη δημιουργία ενός εξαιρετικού επισκέψιμου αγροκτήματος. Ήδη, αν θέλετε, έχουν ξεκινήσει νέοι Παριανοί και αντιστοίχως υποβρεθεί με νέους ανδριώτες εδώ, οι οποίοι σκέφτονται αντικειμενικά να πούν σε αντίστοιχα προγράμματα νέων αγροτών. Άρα λοιπόν πρέπει να εκμεταλλευτούμε ακόμα περισσότερο το κομμάτι που έχει να κάνει με την αγροτική παραγωγή και όπου συμφωνούμε όλοι μαζί ότι αν μη τι άλλο η γαστρονομία που και στο παρελθόν εγώ σαν δήμαρχος είχα αναπτύξει και είχα προπάρει θα είναι δύο δράσεις, δηλαδή τα παραγόμενα αγροτικά προϊόντα. Η προώθηση, αν θέλετε, της γαστρονομίας θα μας φέρουν σε ένα επίπεδο εντελώς διαφορετικό από αυτό που βιώνουμε σήμερα. Κύριε Σουρή, σε ποιο κομμάτι του πρωτογενού τομέα θα δίνατε προτεραιότητα ανάπτυξης και πώς θα ανοίξετε θέσεις εργασίας ώστε να προσελκύσετε νέους για μόνιμη εγκατάσταση στο νησί, όπως αναφέρετε στις προεκλογικές σας εξαγγελίες? Θεωρώ ότι το πρωτογενής τομέας, ο τομέας μιας παραγωγής, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι για το νησί μας. Το νησί το οποίο έχει τέτοιο πλουτό που θα μπορούσε να αφήσει ο πρωτογενής τομέας. Όπως όμως είπαμε προηγουμένως, ο πρωτογενής τομέας είναι και θέμα ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Ο Δήμος εδώ μπορεί να επισέλθει και να βοηθήσει τόσο υποστηρικτικά όσο και συμβουλευτικά. Θεωρώ λοιπόν ότι σαν Δήμος, μόλις ξεκινήσαμε τη θητεία μας, βοηθήσαμε πάρα πολύ στους ανθρώπους όλες τις άνθρωπου, φτιάχνοντας ασφαλεία, πιστοποιώντα, όπου η άνθρωπος μέχρι το 2014 δεν είχε πιστοποιημένα ασφαλεία. Τα ασφάλεια μεταδόθησαν με ξένες θερμασίες και οπουδήποτε δεν μπορεί να φανταστεί κανείς. Ήρθαμε λοιπόν, βάλαμε νοικοκυριό, φτιάξαμε τα ασφαλεία και εκεί την δυνατότητα πλέον πιστοποιούν τον προϊόν τους. Από εκεί και πέρα, με το πρόγραμμα Life που φέραμε, οι εμασχέτες της Άνδρου ξανακαπαρακαλύπτουν με τοπικά προϊόντα, με τοπικούς φόρους, τα οποία προϊόντα αυτά, όλα αυτά θα έρθουν στην αγορά με πολύ μεγάλο όφελος για όσα ζουν αυτό το τομέα. Θεωρώ λοιπόν ότι και συμβουλευτικά ο Δήμος είναι στις προθέσεις του να διαφημίσει τα τοπικά προϊόντα της Άνδρου που είναι πάρα πολλά και πάρα πολύ καλά, έτσι ώστε μέσα από αυτή τη διαφήμιση και την εξωστρέφεια στον πρωτογενή τομέα και στα τοπικά προϊόντα, να αυξηθεί η ζήτηση και η προσφορά φυσικά και έτσι ενδεχόμενα και νέοι και νέα παιδιά να ασχοληθούν τον παιδί τομέα και αυτό σημαίνει θέσεις εργασίας και ενότητας. Αυτό που ακούμε τα τελευταία χρόνια είναι η σύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό. Πώς θα γίνει αυτό όταν ο πρωτογενής τομέας, ειδικά στην Άνδρο, είναι ο λιγότερο αναπτυγμένος τομέας σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει δώσει η δημοσία του ΟΠΕΚΕΠΕ, που σημαίνει τους λιγότερους απασχολούμενους? Είναι αλήθεια αυτό, ότι ο πρωτογενής τομέας, όσο είχε προηγουμένως, είναι ακόμα στα σπάργανα στο νησί μας, όμως ο τουρισμός έχει κάνει άλματα τεράστια. Θεωρώ λοιπόν ότι ο τουρισμός, όσο είχε προηγουμένως τομέας, με τον πρωτογενή τομέα που είναι η παραγωγή, έχει άμεση σχέση, διότι μέσω της αυξημένης ευσχεσιμότητας στο νησί μας, μπορούμε να διαφημίσουμε και να πουλήσουμε το προϊόν, το τοπικό προϊόν. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι όσα κάνει ο τουρισμός αυξάνεται και ο πρωτογενής τομέας μέσω της πώλησης των τοπικών προϊόντων.
αυτό δυνατό φέρνει νέα παιδιά να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα, όπως έγινε πρόσφατα μεσή μας, ένα νέο παιδί έφτιαξε μια υπέροχη μονάδα και αυτό πάει πάρα πολύ καλά. Έτσι λοιπόν, με την άφηση του τουρισμού, αυτός ο επαγγελματίας θα μπορέσει να πουλήσει το προϊόν του μέσα από τα εστιατόρια, μέσα από την αστυνομία μας. Κύριε Λοτσάρη, δίνεται μεγάλη βαρύτητα στην οργάνωση και την προβολή του Φεστιβάλ Ανοιχτού Θεάτρου στις θέσεις σας και μιλάτε για στενή συνεργασία με τον Δωρητή Αλκιβιάδη Τάτο, λέγοντας ότι αυτή η συνεργασία σήμερα είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Σε ποια βάση θα κάνετε αυτή τη συνεργασία? Υπάρχει μία ΑΜΚΕ η οποία έχει αναλάβει την οργάνωση του Διεθνούς Φεστιβάλ. Εμείς δεν θα ανταγωνιστούμε το Διεθνές Φεστιβάλ, θα είμαστε δίπλα του και θα βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Αλλά σε σχέση με, επειδή είμαστε νεότερο του πολιτισμού, θα ήθελα να πω ένα μεγάλο πρόβλημα που έχω εντοπίσει. Κάναμε δύο εκδηλώσεις, μία στο Στρόβο για το Στρόβο και το Αρκτικό Θέατρο και μία για τον Άγιο Γιάννη τον Θεολόγο στην πίσω μεριά. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, πέρα από το ότι δεν έχουμε σχηματίσει μία πολιτιστική ταυτότητα ως νησί που να μπορέσουμε να το προωθήσουμε προς τα έξω, είναι ότι ο ευγενής κόσμος, ο μόνος πληθυσμός, όπως και εγώ που γίνω έργος, να σας πω, ουσιαστικά δεν γνωρίζει την ιστορία και τα ποινία. Πρέπει λοιπόν, αν θέλουμε κάτι να το πουλήσουμε, αν θέλουμε κάτι να το αγαπήσουμε, πρέπει να το γνωρίσουμε. Αυτή η εμπειρία που είχα από αυτές τις δύο εκδηλώσεις είναι ότι πολλοί άνθρωποι δεν ξέραν την αξία του Στρόφυλλα και μιλάμε για την αρχαιότερη πόλη της Ευρώπης και να σας το πω λίγο δοκιματικά. Είναι η ευκαιρία να γίνει ένα παγκόσμιο προορισμό, όπως η Ζαγορά, όπως η Υψηλή, όπως υπάρχουν ιδιώτες που θέλουν να διασώσουν μια, όπως υπάρχουν και ασθενείς, όπως ο Πύργος Πίστη, όπως η Καΐδιο Βιβλιοθήκη, η οποία έχει ένα ιστορικό αρχείο και δεν μπορούμε ακόμα να το ξεχωρίσουμε. Αυτό που θέλουμε να επανέλθουμε και να πω είναι ότι πρώτα πρέπει να γνωρίσουμε και να αγαπήσουμε αυτό που είμαστε και να ξέρουμε τι είναι. Όμως, έχετε πει ότι από τις πρώτες προσλήψεις που θα κάνετε την επομένη των εκλογών δήμαρχος θα είναι του Ειδικού Συμβούλου για την Προαδιέρα. Δύο στοιχεία θα σας δώσω και πέτα από το σχόλιο σας. Στα 43 λιμάνια της χώρας η άνωση είναι 43, το 2018, το 2017, ούτε μία άφηξη. Αυτά είναι τα στοιχεία της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος. Το σχόλιο σας γιατί κάτι πάει καλά. Θα σας δώσω λίγο μερικά στοιχεία. Το προϊόν της κουρατσιέρας αυτή τη στιγμή αναζητά προορισμούς. Έχει κορεστεί η επαναλαμβανόμενη επισκεψιμότητα στα ίδια σημεία. Επίσης, το λάθος που κάνατε και εσείς, αλλά και πολλοί κόσμοι που δεν έχει ασχοληθεί με το θέμα, είναι ότι πιστεύετε ότι το να μπορέσεις να οργανώσεις την κουρατσιέρα είναι θέμα υποδομών λιμενικής. Να σας ενημερώσω ότι ο σπουδαιότερος και ο σπουδαιότερος προορισμός που είναι η Σαντορίνη στην Ελλάδα δεν έχει ούτε λιμάνι ούτε δέστερες. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι δέστερες για την ασφάλεια των πλοίων, αλλά το σημαντικότερο, ο σίγουρος αυτός ουσιαστικά θα οργανώσει την τοπική κοινωνία και οικονομία για να μπορέσει να υποδεχτεί και να υπάρξει ανταπόδοση ως οικονομικό αποτέλεσμα. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι δεν είναι η ευκαιρία μόνο στο τι θα μπει στο ταμείο όταν θα έρθει ένα πρόσφυγο. Είναι η ευκαιρία εμείς να προωθήσουμε, να γνωρίσουμε το νησί. Και υπάρχει στατιστική έρευνα που δείχνει ότι όταν κάποιος επισκεφτεί ένα μέρος για την κουρατσιέρα, αυτομάτως γίνεται στον προσωπικό του σχεδιασμό προορισμός και για περισσότερες ημέρες διακοπές. Σας ευχαριστώ, κύριε. Κύριε Καπάκη, θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς είναι δυνατόν να αυξηθεί, να γίνει άνδρος πόλος έλξης αθλητικού τουρισμού, δεδομένου ότι ο δρόμος έχει ανοίξει. Αφενός με τα μονοπάτια και αφετέρου με τον αγώνα ορεινού του εξήματος, που είναι και η ιδιωτική πρωτοβουλία το δεύτερο, απολύτως. Η άνοδος όμως δεν έχει καθόλου αθλητικές υποδομές. Τι λένε οι θέσεις σας για αυτό τον τομέα? Πώς θα κάνετε την άνοδο πόλο αθλητικού, έλξης αθλητικού τουρισμού? Πράγματι, είναι μία από τις μορφές εναλλακτικού τουρισμού που θέλουμε να ενδυναμώσουμε και τον αθλητικό τουρισμό. Αναφέρατε δύο δράσεις, υπάρχουν και άλλες. Προχθές ήμουν στα Πίκια, επισκεφτήκαμε μια εγκατάσταση, το έλλειμμα, ναι, η οποία έχει ένα ολυμπιακό, δεν είναι ολυμπιακό αγώνισμα, αλλά θα μπορούσε να γίνει ολυμπιακό αγώνισμα,
το οποίο αναφέρεται στην παγκόσμια κοινότητα με το cycling, ακριβώς δεν ξέρω πώς είναι η ονομασία. Θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε και άλλες τέτοιες βάσεις συνεδρομένων, το οποίο επιθυμίασε με την Αττική, μα δίνει μια τέτοια πολύ μεγάλη δυνατότητα. Από εκεί και πέρα, τα μονοπάτια που αναφέρατε είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας. Σε Κρεμμύδι και εμείς έχουμε κάνει πολύ μεγάλη πίεση. Έχουμε ασκήσει πάρα πολύ μεγάλη πίεση στη Δημοτική Αρχή και στο Γυμναστήριο και έχουμε δουλέψει και εμείς προς αυτή την κατεύθυνση. Αποτέλεσμα, ξέρετε ότι έχει εγκριθεί μια χρηματοδότηση για το κλειστό γυμναστήριο. Θέλουμε να φτιαχτεί και θα προσπαθήσουμε, γιατί δυστυχώς τα τελευταία 5 χρόνια το γήπεδο εδώ, το ποδοσφαίρο, δεν είναι σε καλή κατάσταση κτλ. Ώστε να μπορέσουμε να το συντηρήσουμε και να το υποστηρίξουμε με δεδομένα πολύ να φιλοξενεί αγώνες, κάθε αγώνα που είναι και στήκη. Προφανώς, αυτό που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι σε όποια δυνατή αθλητική δραστηριότητα μπορούμε να αξιοποιήσουμε, και αυτό θα ταυτιστεί και με το τουριστικό προϊόν, αλλά κυρίως με τον μαζικό αθλητισμό και κυρίως την άσκηση. Νομίζω ότι σας άσκησε και ακόμη μια φορά. Θα ήθελα, αν μπορείτε, κύριε Καπαγιά, να μας πείτε λίγο το πρόγραμμα, γιατί η αλήθεια είναι πως έψαξα όλοι τα μέλη τους υποψηφίους σχετικά με τα πολιτιστικά. Η αλήθεια είναι πως το blog που έχετε στο διαδίκτυο, δεν είχα λίγη δυνατότητα, δεν ξέρω αν είναι, έχει κυκλοφορήσει πιλάδι τις θέσεις των θέσεων σας. Εκεί που λέει για τις θέσεις σας βγαίνει ένα κενό. Λοιπόν, πραγματικά, από εδώ το δυστυχώ. Ναι, το πρόγραμμα είναι αυτό εδώ. Σήμερα έχει προχωρήσει και τώρα το απόγευμα έχει μεγάλη. Υπήρξε μια καθυστέρηση. Ωστόσο, οι θέσει μα ήδη πάει και έχουν γραφτεί κατά καιρού και είναι μέσα στο blog. Δεν είναι στη συγκεκριμένη πραγματικά θέση η οποία αναφέρεται. Εμείς σε πάρα πολλά θέματα, κυρίως για τον πολιτισμό, με ρωτήσατε έτσι. Για τον πολιτισμό έχουμε πολύ συγκεκριμένες θέσεις, με δεδομένο ότι η Άνδρος έχει ένα πολύ μεγάλο πολιτιστικό αποτύπωμα και αυτό μας ενδιαφέρει να το αναδείξουμε. Έχει μια ιστορία που αναφέρει και προηγουμένως 4.000 χρόνια και κυρίως ένα πολύ ανθρωπογενές, ένα εξαιρετικά όμορφο ανθρωπογενές περιβάλλον που φτιαχτεί στο διάβολο των χρόνων την ιστορία. Θέλουμε να το αναδείξουμε στους αρχαιολογικούς χώρους. Αυτή τη στιγμή όμως ο επισκεψιμός χώρος που υπάρχει είναι υψηλή και αυτός δυστυχώς δεν είναι ανοιχτός, εννοεί για τους αρχαιολογικούς. Ακόμα και τα μουσεία. Είναι ένα άλλο τεράστιο πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή, διότι τα περισσότερα μουσεία, κυρίως κατά τη διάρκεια, ενώ θέλουμε να επιμηκύνουμε την τουριστική περίοδο, τα περισσότερα μουσεία κατά τη διάρκεια, μόλις τελειώνει η περίοδο εκείνης, δηλαδή από τον Οκτώβριο, είναι κλειστά. Άρα είναι θέματα τα οποία πρέπει να ξαναπούμε σε μια άλλη βάση. Εμείς στην Δημοτική Αρχή το κάνουμε ως πρώτη προτεραιότητα, καθώς θεωρούμε ότι ο πολιτισμός είναι μια πολύ μεγάλη προστιθέμενη αξία για τον νησί. Κύριε Γιαννίση, είναι αλήθεια ότι το πολιτισμικό αποτύπωμα της Άνδρου, όταν μιλάμε για το πολιτισμικό αποτύπωμα της Άνδρου, αναφερόμαστε κυρίως στη χώρα. Εφόσον εκλεγείτε, τι θα κάνετε ώστε να γίνει έντονο το πολιτισμικό αποτύπωμα του νησιού και στο Κόρθι και στη Φλούσα? Θα θυμίσω ότι στο παρελθόν είχα κατορθώσει να φέρω σε ένα τραπέζι όλα τα ιδρύματα. Και τι εννοώ? Εννοώ τα ιδρύματα τα οποία υπήρχαν τότε. Το Ίδρυμα Κοινωνίας, το Ίδρυμα Κουλανδρή, την ΚΑΗΔΕ Βιβλιοθήκη, με απότερο στόχο να υπάρχει ένας κοινός βηματισμός από κοινού μαζί με το Δήμο Άνδρου. Οραματίζομαι ξανά αυτό το επιτυχημένο βήμα το οποίο έχει γίνει τότε, να το διευρύνω και με τους άλλους φορείς οι οποίοι υπάρχουν πάνω στο νησί, γιατί θυμίζω λοιπόν ότι έχουμε την εξαιρετική ευτυχία σε έναν χώρο που βρίσκεται κάτω από το Δημαρχείο που αγόρασα στο πρόσφατο παρελθόν εγώ και στεγάζει επιτέλους αξιοπρεπώς στις υπηρεσίες του Δήμου Άνδρου, σε ένα δημοκρατικό, και είχα κάνει και την πρώτη μικρή μελέτη για το Ανοιχτό Θέατρο. Αυτή τη στιγμή να υπάρχει το Διεθνές Φεστιβάλ. Έτσι λοιπόν, μέσα από μια αγαστή συνεργασία του δημόσιου τομέα και του ιδιωτικού τομέα, θα μπορέσουμε λοιπόν να εξαπλώσουμε, αν θέλετε, το πολιτιστικό αποτύπωμα και στα υπόλοιπα γεωγραφικά σημεία του νησιού, γιατί αν μη τι άλλο, ένα τουλάχιστον καταξιωμένο σήμα το οποίο εκτός της ναυτιλίας η Άνδρος φέρει επάξια όλα αυτά τα χρόνια, είναι αυτό του πολιτισμού. Αυτό λοιπόν
είναι μέσα από τις άλλες πρώτες μεγάλες προτεραιότητες, τις οποίες εμείς έχουμε προτάξει. Λοιπόν, όπως λέτε, χάνουμε πολλά από τα κληρονομήματα, δεν έχουν αξιοποιηθεί και χάνουμε χρήματα, όπως το παιδί μας Σταύρος Γιάννης δίνει και εμείς δεν τα αξιοποιούμε. Γιατί γίνεται αυτό, θέλω την εκτίμησή σας. Θα σας πω το εξής. Παρακαλώ. Και έχετε δηλώσει ότι όταν θα εκλεγείτε, ένα από τα πράγματα που θα κάνετε είναι να, το βάζω σε εισαγωγικά, το μετεκπαιδευτείτε στα τρίκαλα, στην ηλικία του τρίκαλα. Τι είπατε για τα τρίκαλα, επαναλάβατε. Ότι θα μετεκπαιδευτείτε στα τρίκαλα. Ως πρότυπο, ως δήμος πρότυπο, έτσι νομίζω ότι δεν το έχεις δει. Να αρχίσω από το τελευταίο λοιπόν. Θεωρούσα δεδομένο μετά από τη μακρά πορεία μου στην τοπική αυτοδιοίκηση τα τελευταία 20 χρόνια, η οποία ολοκληρώθηκε, όπως είπα, το 2010. Αν μη τι άλλο, για να προσθέσω κανένα μπροστά σας, θα πρέπει να μείνω πολύ επίκαιρος. Θεώρησα λοιπόν ότι ο Δήμος Τρικαίων είναι ο Δήμος ο οποίος δίνει, αν θέλετε, το τέμπο και τον ρυθμό, τον οποίο θα πρέπει να ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι Δήμοι. Έτσι λοιπόν, βρέθηκα με τον συνάδελφο τον κύριο Παπαστεργίου, και ο οποίος με υποδέχθηκε στο γραφείο του και μου έδειξε όλα τα καλά παραδείγματα. Και από αυτήν την έννοια, είναι στη διάθεση το προσωπικό του Δήμου Τρικάλων Τρικαίων, ούτως ώστε να έρθει εδώ και να δείξει όλες αυτές τις καλές εφαρμογές οι οποίες έχουν γίνει στα Τρίκαλα και να εφαρμοστεί λοιπόν το νησί πρότυπο, το κομμάτι που έχει να κάνει με την κοινωνία της πληροφορίας και την ανάπτυξη των ευφυών διαδικασιών οι οποίες εφαρμόζονται εκεί πέρα. Μου θυμίζετε λίγο το πρόβλημα. Τα κληροδοτήματα λοιπόν είναι ένα εξαιρετικό πλεονέκτημα το οποίο διατηρεί άνθρωπος, υπάρχουν πάρα πολλά. Θεωρώ και θα το επαναλάβω και μία ακόμη φορά δημόσια, πολύ δημόσια, ότι ο άνθρωπος είναι ένας γίγαντας ο οποίος κοιμάται πάνω στα χρήματα. Δεν έχουν εκμεταλλευτεί στο παρελθόν, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Έχω παραδείγματα στον μικρό Δήμο Άνδρο, όπου συνεργάστηκα άψογα με τις διοικήσεις των πυροδοτημάτων και επίσης το Ίδρυμα Νιάρχο, σας πληροφορώ ότι έχει ήδη έτοιμα κάποια ασθενοφόρα για την Άνδρο, εάν και εφόσον αναλάβει. Κύριε Σουσούδη, διαλύνεστε ότι ανεβάσατε τον πύχη στον τουρισμό, ανεβάζοντας την επικοινωνιακή δυναμική του νησού. Τη στιγμή, αυτό ναι, είναι αλήθεια, αλλά μιλάμε για κάποια στιγμή που η ανάπτυξη του τουρισμού είναι ένα φαινόμενο σε όλη την χώρα. Απ' την άλλη μεριά, οι ενασχολούμενοι με τον τουρισμό στο νησί μας διατείνονται ότι υπάρχει κάτι που μπλοκάρει το σύστημα. Οι επισκέπτες έρχονται και στην πλειονότητά τους δεν ξανάρχονται. Το ρεπορτάζ λέει ότι φέτος, σαν ημέρα του Πάσχα, οι επισκέπτες δεν έβρισκαν να φάνε. Τι φταίει, προφανώς, η έλλειψη επιχειρηματικών υποδομών. Τι θα κάνετε για να προσελκύσετε ενδιαφερόμενους? Όντως, έχουμε κάνει τεράστιο άλμα στον τουρισμό. Η άνθρωση έχει επικοινωνηθεί πολύ προς τα έξω, έχει αναπτύξει τεράστια εξωστρέφεια, μεγάλη δυναμική και το νησί έχει ανοίξει τα φτερά του. Αυτό το έχει κάνει ένα γνωρίσιμο παντού στο Πανεπιστήμιο μέσα από πάρα πολλές δράσεις. Θα πω όμως ότι διαφωνώ εδώ με το σκεπτικό ότι κάποιοι επισκέπτες που έρχονται και δεν είναι ευχαριστημένοι και δεν ξέρω να γίνουν στην άλλο. Θεωρώ ότι αυτό αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Οι οποίες παρεχόμενες υπηρεσίες είναι σε πολύ καλό σημείο αυτή τη στιγμή. Έχουν βελτιωθεί κατά πολύ από το παρελθόν και σίγουρα υπάρχουν περιθώρια βελτίωση. Τα στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι ο βαθμός ικανοποίησης των επισκεπτών είναι ικανοποιητικός, πέρσι θα σας πω ότι κάναμε μια μελέτη σαν Δήμος. Και τα στοιχεία λοιπόν ικανοποίησης των επισκεπτών ήταν αρρωστικά. Θα πω δεύτερον ότι τα ομολόγια, τα αυξημένα ομολόγια για την Άνδρο σημαίνει ότι ο κόσμος έρχεται στο νησί. Και επίσης θα πω ότι είναι λάθος να συγκρίνουμε την Άνδρο με όλη την Ελλάδα, θα τη συγκρίνουμε φυσικά με τις Κυκλάδες και θα σας πω ότι η αύξηση του τουρισμού στο μέσο όρο αύξηση των Κυκλάδων είναι μεγαλύτερη. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι η Άνδρο πραγματικά έχει τεράστια ανάπτυξη στον τουρισμό και φυσικά μέσα από δράσεις ενημέρωσης προς τους επαγγελματίες του τουρισμού και στους εργαζόμενους που δουλεύουν στα κρατικά επαγγέλματα αυτά, θεωρούμε ότι μπορούμε να αυξήσουμε την κατανάλωση και τις εργαζόμενες υπηρεσίες των επαγγελματιών. Θα σας αναφέρω την αγωνία του Σωματείου Τουριστικών Επαγγελματιών Πατσίου. Το
Κουπατσί, το πιο τουριστικό μέρος της Άμπλου. Έχουμε ένα λιμάνι που μερικοί το λένε Μαρίνα, πολύ κακή κατασκευή, 15 χρονών, το οποίο καταστρέφει την πρώτη θαυμάσια παραλία. Αυτό που πουλάει το Κουπατσί όμως, την παραλία στο πλήρω του χωριού. Και όμως, και αυτό το έργο δεν μπορεί να τελειώσει. Αν τελειώσει, μπορεί να μας φέρει την πλάση στους επισκέπτες, αλλά και εδώ κάποιος χαιρετός έχει αναλάβει την προώθησή του για αποπεράτωση και δεν προχωρά. Συμφωνώ απόλυτα ότι η παραλία του Πατσίου είναι ένα μεγάλο περιουσιακό στοιχείο της περιοχής. Γι' αυτόν τον λόγο, από την πρώτη στιγμή, και θα σας πω ότι το λιμάνι του Πατσίου είναι το μοναδικό λιμάνι το οποίο ανήκει στο Δήμο. Τα άλλα λιμάνια, ανήκουν στο Ελληνικό Ταμείο. Έτσι λοιπόν, από την πρώτη στιγμή, προσπαθήσαμε, διεκδικήσαμε και τελικά καταφέραμε μια χρηματοδότηση έτσι ώστε να φτιάξουμε το λιμάνι του Πατσίου, είτε αυτό σημαίνει υπεραρχισμό για την ασφάλειά του, είτε σημαίνει συστήματα ESPS για ασφάλεια που λέγαμε προηγουμένως, είτε αυτό σημαίνει για την ενεργητική υπερασφάλεια του λιμανιού και σε κάθε περίπτωση, είτε αυτό σημαίνει για την επιπλέον προβλήματα που θα μπει, όπου θα γεμίσουν το 80 περίπου σκάφη μέχρι το 8 μέτρα, αυτό σημαίνει ότι έχουν δώσει πάρα πολύ μεγάλη βάση στην αύξηση του παράσιου τουρισμού και στην αύξηση της επισκεπτικότητας στο Πατσί μέσω της καλυτέρευσης των υποδομών στο λιμάνι. Επίσης, για την παραλία, η οποία είναι απώλεια της προβλήτας που έγινε το 2006, για την παραλία αυτή λοιπόν μαζί με την χρηματοδότηση αυτή έχουμε εξοικονομήσει χρήματα προκειμένου να κάνουμε την αρχιτεκτονική μελέτη, να δούμε τι ακριβώς θέλει, έτσι ώστε να παρεμβάσει μετά να σταματήσουμε αυτό το πράγμα. Κύριε Μπάλα, Στρόφυλλας, αυτή τη στιγμή, επειδή πρόσφατα έχω μιλήσει με την κυρία Τριαντάφυλλου, οργανώνεται μία έκθεση μεγάλης ποιότητας στη Θεσσαλονίκη, η οποία είναι από τον Νότο στο βορρά των Κυκλάδων. Εκεί συμμετέχει και η ίδια με ένα μεγάλο κομμάτι που αφορά στην υψηλή, στο Στρόφυλλα κτλ. Τι θα κάνετε ούτως ώστε αυτά τα μέρη να γίνουν επισκέψιμα έτσι όπως τους αξίζει και να βρούνε τη θέση τους στο νησί, η οποία... Ο πολιτισμός είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του προγράμματος μας. Θα σας πω την προσωπική μου εμπειρία και την προσωπική μου προσπάθεια για το Στρόφυλλα. Όταν δεν είμαι συγκομματικής θάλασσας, δεν είμαι συγκομματικής θάλασσας, δεν είμαι συγκομματικής θάλασσας, δεν είμαι συγκομματικής. Το πρώτο στόχος ο οποίος είχε τότε ήταν να δημιουργήσει μια αποκατάσταση της κομματικής και έγινε τότε η σύμβαση με το κομματικό για να μπορέσουμε να καθίσουμε το κομματικό και να μπορέσουμε να γλιτώσουμε το Στρόφυλλα από μια πολύ μεγάλη μόλις σε μια αυτό το οποίο ευαγγελιζόμαστε εμείς σαν συνδυασμός είναι ότι θα προστατεύσουμε και θα αναδείξουμε τους ευρωπαϊκούς χώρους της Άμπλου. Όλους τους ευρωπαϊκούς χώρους της Άμπλου. Θα αναδείξουμε τα μονοπάτια στη συνεργασία με αυτούς οι οποίοι είναι από τον εξωτερικό τουρισμό, γιατί είναι ένας τουρισμός ο οποίος γίνεται εκτός της χώρας και παίρνει έσοδα στον κόσμο. Έχουμε σαν στόχο, γιατί σας είπα ότι μπορούμε να δούμε αυτά που θα κάνουμε άμεσα και όχι θεωρητικά. Σαν στόχο λοιπόν υπάρχει η δημιουργία αρχαιολογικού, πολιτιστικού, περιβαλλοντικού, τουριστικού πάρκου στα Λοπέδα στον Στρόφυλλα. Αυτό είναι ένα μεγάλο σχέδιο το οποίο δεν μπορώ να σας πω ότι θα γίνει αυτή τη δεκαετία, αλλά θα ξεκινήσει είτε βγούμε είτε δεν βγούμε. Είτε είμαστε εμείς που θα διοικήσουμε το Δήμο, είτε είμαστε οι ρυθμιστές την επόμενη μέρα. Το πρώτο πράγμα το οποίο θα βάλουμε στο τραπέζι είναι αυτό το πολιτιστικό, το έργο που πηγαίνει ο Γκάνης Έλλης και ο Γιάννης του δικό του από το 2006, αλλά δεν είχα δυνατότητα να είμαι στη θέση αυτή. Συνεπώς, θα προχωρήσουμε στη δημιουργία αυτού του πολιτιστικού επαγγελματικού πάρκου. Θα ήθελα να επιμείνω λιγάκι για το Πατσί. Υπάρχουν κάτοικοι εκεί που τα τελευταία καιρό τουλάχιστον λένε ότι δεν έχουν αντικατασταθεί οι λάμπες από τις πρώτες μέρες του Αυγούστου, ειδικά πέρυσι. Περνάει ο καιρός, οι επισκέπτες έχουν προβλήματα γιατί πατάνε μέσα στα νερά και στα που τρέχουν, δεν ξέρουν από πού είναι. Θέλω να πω και αυτό ένα δείγμα πολιτισμού και βεβαίως αφορά τον τουρισμό, νομίζω είναι η βιτρίνα. Θα σας πω ότι ο γραμματέας της συγκεκριμένου σωματείου που διαβάζω μια ευχαριστή μας είναι ο Ξύγερος του Σουγιανού. Καταρχήν, θέλω να πω λοιπόν ότι διαφωνώ με τον κύριο Ρημάνο, ο οποίος προηγουμένως είπε ότι πάμε καλά στον τουρισμό, δεν πάμε καθόλου καλά στον τουρισμό. Έχουμε μια αύξηση Ιούλιο και Αύγουστο, η οποία οφείλεται αποκλειστικά στους Έλληνες. Άρα λοιπόν δεν έχουμε και σε συνεργασία με αυτό το ξεσύνδεση μάλλον που είπατε υπάρχει πρόβλημα με τα λιμάνια, υπάρχει πρόβλημα με τα παραλία του Πατσίου, υπάρχει πρόβλημα με την τροποποίηση της παραλίας του Πατσίου. Όμως υπάρχει και μια πολιτισμένη τουριστική πολιτική, η οποία έχει ονοματεπώνυμο.
Και αυτό το όνομα λοιπόν είναι ο κύριος Σουσούδης, το έβγαλε από το σχολείο, αλλά το πήρε κάποιος άλλος. Υπάρχει λοιπόν μία επιτροπή η οποία συστήνεται δραστηριοτικά από 30 άτομα στην αρχή, μένουν 5-6 ακόμα, αυτή είναι η επιστημική επιτροπή, και στη συνέχεια απευθύνονται σε κάποιες αγορές. Το πρόβλημα λοιπόν του τουρισμού δεν είναι διαδοτικό, δεν είναι πρακτικό, είναι θεωρητικό. Όταν απευθυνόμαστε σε κυρία Ζουζικού, σε Ισραηλίτε, Σέρβου και περιμένουμε από αυτέ τι αγορέ να αναπτύξουμε τον τουρισμό μα, κάνουμε λάθη. Αυτή είναι η άποψή μα. Οι Σέρβοι έχουν την πρακτική πρωτοβουλία, τα πράγματα δεν είναι. Εγώ Κινέζο και οι Κινέζο δεν έχουν την αρχή στην άποψη. Δεν μπορεί να είναι κανένα με κανένα να φτιάξει ένα μαγιά, αλλά είναι Κινέζο. Κινέζο εγώ δεν είναι κανένα. Άρα λοιπόν αυτή η πολιτική είναι λάθη. Πρέπει να σταθούμε εκεί που στεκόμαστε τώρα τα χρόνια στην Ευρώπη. Μια δική μας πολιτική ανεξάρτητη από την πολιτική της Τριφέρειας, με δικά μας μέτρα και με δικό μας σοβαρό ποσό για την προβολή της ανθρώπου. Σας ευχαριστώ, αλλά η θεματική ενότητα, η διαχείριση της καθημερινότητας. Πια με πρώτο ερώτημα στον κύριο Καπέκη. Κύριοι, η δική μου ερώτηση αφορά, είναι μια ερώτηση κοινή για όλους σας. Επόμενη μέρα. Θα την απαντήσετε με τη σειρά σας, βέβαια κανονικά, όπως λέει το πρωτόκολλο, το οποίο το τηρεί η κυρία συντονίστρια. Επόμενη μέρα, όλοι σας έχετε πιθανότητες να εκλεγείτε και όλοι σας έχετε πιθανότητες να μην εκλεγείτε. Το ερώτημα είναι, τι θα κάνετε στην περίπτωση μη εκλογής σας, με ποιον θα συμπλέξετε και είστε αποφασισμένοι να συμπλέξετε ή να κάνετε εσωτερική αντιπολίτευση, αλλά και στην περίπτωση που θα εκλεγείτε. Με ποιον θα συνεργαστείτε. Το ερώτημα είναι κοινό, το ξαναλέω, διότι προσωπικά το θεωρώ και έλλειο. Θα ήθελα πραγματικά μια πολύ ξεκάθαρη και υπεύθυνη απάντηση από εσάς, διότι θεωρώ ότι τα κακώς κείμενα της καθημερινότητας οφείλονται στην κακή συνεργασία μεταξύ των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Να προσπαθήσω να απαντήσω, αλλά είναι πραγματικά μια ιδιαίτερη ερώτηση όσον αφορά την καθημερινότητα. Προφανώς ο πλησταίνης, το καινούριο αυτό πλαίσιο για την τοπική αυτοδιοίκηση, δίνει, παρέχει μια τέτοια δυνατότητα, προφανώς, συνέργειες και συνεργασίες. Αυτό είναι ζητούμενο και ήταν και ζητούμενο και πριν. Δεν μπορεί στις τοπικές κοινωνίες να μην έχει συνεργασίες και συνενώσεις. Να το πω διαφορετικά. Ότι όταν έχει ένα τόπο τη μιακή συρρήκνωση, αυτό που είναι ζητούμενο και στο δημόσιο management, αλλά και στο εγώ, είναι η αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων μέσων. Κατά συνέπεια, αυτό, κατά τη δικιά μα άποψη, δηλαδή του συνδυασμού τη άποψη ζωή μα, δεν περισσεύει κανένα την επόμενη μέρα. Και δεν πρέπει να περισσεύει. Αν περισσεύει κάτι που κάνουμε σωστά, ο τόπο αυτή τη στιγμή ακριβώ και ακούστηκε πάρα πολλέ φορέ και από του προλαβεί, από του. Εδώ στο τραπέζι μου θα πούμε ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει άνθρωση. Έχει βασική έλλειψη έργων υποδομής και κυρίως δεν έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα που ήταν το αυτονόητο και που τα άλλα νησιά, τα γειτονικά νησιά έχουν κάνει. Άρα θεωρώ και πάλι ότι είμαστε μια κατάσταση που χρειαζόμαστε πάρα πολλές συνεργασίες. Το τι θα κάνουμε την επόμενη μέρα, αυτό είναι ένα θέμα που θα το κρίνει ο κυρίαρχος λαός. Εμείς προδοξούμε να μας δώσει το δικαίωμα το εκλογικό σώμα να είμαστε στην πρώτη θέση ακριβώς για να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Στην επόμενη μέρα, πάντως, έχετε καθιερώσει την ημέρα του Δημάρχου, που ένας δημότης μια μέρα το μήνα θα ακολουθεί καταπώντας και θα παρακολουθεί από κοντά το έργο του Δημάρχου. Πώς θα έπρεπε να καθιερωθεί και η ημέρα του Δημότη, ο Δήμαρχος μια φορά το μήνα να ακολουθεί την καθημερινότητα του πολίτη. Νομίζω ότι ακριβώς γι' αυτό το λόγο έχουμε την ημέρα του Δημάρχου, να δώσουμε τη δυνατότητα δηλαδή στους πολίτες ποια είναι η καθημερινή δραστηριότητα του Δημάρχου, έτσι ώστε ακριβώς οι πολίτες να γνωρίζουν τι ακριβώς και ποιες είναι οι δυνατότητες και ποιες τα δικαιώματα που έχουν. Εμάς μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το πράγμα, κυρίως η διαδραστική σχέση με τους πολίτες, δηλαδή, και γι' αυτό έχουμε προωθήσει και ήδη συνεργαζόμαστε και με το εξωτερικό ενίσχυση παράταση. Έχουμε εκλεκτά στελέχη και αυτή τη στιγμή συζητάμε για ένα πρόγραμμα που έχουμε περάσει στο πρόγραμμά μας τώρα. Θα το δείτε, το κονσούλ που δίνει αυτή τη δυνατότητα, δηλαδή διαβούλευση στις πολίτες και να λαμβάνει υπόψη σου κάθε
να έχεις τη δυνατότητα μέσα από μια ηλεκτρονική πλατφόρμα να μπορείς να προβλέψεις ακόμα και σε άμεσα δημοψηφίσματα ή οι πολίτες να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν και ερωτήματα αλλά και κυρίως να αναφέρουν προβλήματα που συμβαίνουν στην περιοχή τους μέσα από μια διαδικασία διαφάνειας έτσι ώστε η Δημοτική Αρχή να δεσμεύεται ότι θα πρέπει λύση. Από εκεί και πέρα, έχω λίγο. Συγγνώμη, νόμιζα ότι τελειώσατε γι' αυτό. Ήταν μεγάλη πάση. Ναι, θέλω να πω ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Εμείς θέλουμε να δώσουμε μεγάλη έμφαση στις τοπικές κοινότητες και στα τοπικά συμβούλια. Θέλουμε να γίνουν αυτές οι τοπικές διαβουλεύσεις. Θα είναι εκεί ο Δήμαρχος σε τακτά χρονικά. Ως Δήμαρχος, εγώ εκεί σε τακτά χρονικά διαστήματα για να συνομιλώ με τους πολίτες και κυρίως να ακούω τη γνώμη τους και να υπάρχει έτσι ώστε η απόφαση να παίρνει. Κυρία Κωνσταντινίδου, κυρίες και κύριοι, μιλάμε με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μια 20χρονη παρουσία στην τοπική αυτοδιοίκηση. Έχω λοιπόν το πλεονέκτημα έναντι των υπολείπων άλλων να είμαι με τον κύριο Σουσούρη ο Δήμαρχος ο οποίος έχει υπηρετήσει και έχω κριθεί από το έργο. Άρα λοιπόν, εάν αυτή τη στιγμή βρίσκομαι ξανά μπροστά σας, βρίσκομαι για τον απλούστατο λόγο, γιατί υπάρχει ένα τεράστιο διοικητικό κενό, το οποίο το έχετε αποτυπώσει πρώτα-πρώτα όλοι εσείς με τις ερωτήσεις σας. Διότι έχετε δει ακριβώς ο καθένας μας τι έχει κάνει. Λοιπόν, επανέρχομαι λοιπόν και σας λέω ότι το ζητούμενο σε ό,τι με αφορά εμένα δεν είναι να γίνω ο επόμενος δήμαρχος όπως προφανώς θα θέλουν οι ομοτράπεζοί μου. Θέλω να γίνω ξανά ένας ωφέλιμος δήμαρχος όπως έχει συμβεί στο παρελθόν. Εγώ λοιπόν έχω δείξει ότι στα 20 χρόνια παρουσίας μου στο Δήμο της Άνθρωπου έχω υπηρετήσει τα 10 σε θέσεις ευθύνης και τα υπόλοιπα 10 σε θέσεις δημιουργικής διαδικασίας και δεν ένιωσα ποτέ τον εαυτό μου ως αντιπολίτευση. Αλλά θα μου επιτρέψετε, όχι για να υπεκφύγω ευθέως του ερωτήματός σας και να σας πω με ποιον θα συνεργαστώ. Θα συνεργαστώ ξανά για το καλό της άνω. Αλλά να ξέρετε και σημειώστε όλοι ότι κατεβαίνω και ήρθα ξανά εδώ στο νησί για να γίνω ο επόμενος ωφέλιμος δήμαρχος. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, τα ζητήματα υγείας νομίζω είναι σε όλα τα νησιά της Ελλάδας σημαντικά. Σε ένα προεκλογικό σας περιοχή με μια γυναίκα που κάνει αιμοκαθάρσεις και βιώνει όπως οι περισσότεροι την απίστευτη ταλαιπωρία να πηγαίνει είτε στην Αθήνα είτε σε άλλα νησιά στην Άρτσο που πρόσφατα απέκτησε και τώρα στο βήμα. Από το Σεπτέμβριο αναλαμβάνεται δήμαρχος. Τι θα κάνετε για τους νευροπαθείς, καθώς πολλοί θεωρούν ότι είναι ναι μεν πολύ σημαντικό ζήτημα, αλλά το χαρακτήρα και καθώς και το κοινωνιακό. Κάθε άλλο αντίθετα, έξω και η παρουσία της Γιάννας Λεβαντή, η οποία παραμένει ως αιμοκαθαρόμενη, είναι ένα θέμα το οποίο αντιμετωπίζει τόσο εκείνη όσο και πολλοί άλλοι συμπατριώτες μας. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, αν μη τι άλλο, με τη σοβαρότητα που μας διακρίνει, δεν είναι καθόλου επικοινωνιακό. Είναι επίκαιρο και παραμένει, διότι θα σας θυμίσω ότι πριν από λίγο σε άλλη ερώτηση αναφερθήκατε και απάντησα για τα ακροβλήματα τα οποία υπάρχουν. Ένα εξ αυτών είναι το υφιστάμενο Λιλίκας Μωραήτη, το οποίο μέσα από τους σκοπούς το οποίο έχει είναι και η μονάδα αυτή η οποία ήθελε να δημιουργηθεί. Για λόγους τους οποίους αδυνατώ αυτή τη στιγμή εγώ τουλάχιστον να καταθέσω στην ομίγυρη, δεν έχει γίνει αυτό εφικτό. Παρόλο που ο συμπατριώτης μας ο Νικήτας Κοκλαμάνης, όταν ήταν υπεύθυνος υπουργός υγείας, πέρασε ένα εξαιρετικό νομοσχέδιο που μας παρέχει τη δυνατότητα πλέον και στο νησί του δικό μας να έχουμε αυτή τη μονάδα. Άρα λοιπόν, μακριά από μένα προσωπικά και από τη Γιάννα τη Λεβαντή, οι τυχόν φωτοβολίτες, παραμένει μέσα από τους πρωταρχικούς μας στόχους, όπως επίσης και η πλήρη αναβάθμιση του κέντρου υγείας με την στελέχωσή του και την πλαισίωσή του, καθώς και των περιφερειακών γιατρίων. Και τελικά, παραμένει ένα ερώτημα πλέον σε μένα. Τρεις γιατροί, δήμαρχος, ο Θοδωρής, ο γιατρός ο Βόσος, ο οποίος βρίσκεται απόψε κοντά μας και ο γιατρός ο Θοδωράκης, δεν έχουν κάνει τις απαιτούμενες ενέργειες ούτως ώστε να πλαισιωθεί όπως πρέπει. Πρόσφατα άκουσα ότι η κυβέρνηση έχει βάλει ένα μεγάλο αριθμό γιατρών στα κέντρα υγείας. Το δικό μας δεν έχουμε δει τουλάχιστον σε αυτή την ειδικότητα. Και βέβαια, δεν περιμένω να το πιστεύει να κάνουμε συνεργασίες. Η συνεργασία είναι το Α και το Ω και το τοπική αυτοδιοίκηση. Όποιος επιστρέφει το καλό του νησιού, συνεργάζεται για το καλό του νησιού
κατεβάζει μελοποδιές, δεν κάνει κινήσεις έτσι ώστε να μην προχωρήσει ο Δήμος σε αυτά που πρέπει να κάνει. Υπήρξαν στιγμές που εμείς στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν μπορούσαμε να κάνουμε Δημοτικό Συμβούλιο, δεν ερχόντουσαν για να μην έχουμε απαρτία επίτηδες για να μην γίνει Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ τραβάω μια κόκκινη γραμμή σε όλα αυτά. Την επόμενη μέρα είμαι ανοιχτός με όλους, ανεξαιρέτως, χωρίς αποκλεισμούς, ούτε από δημόσιους υπαλλήλους, ούτε από ανθρώπους αυτοδιοίκησης, ούτε από κανέναν. Χωρίς κανέναν αποκλεισμό. Όλοι είμαστε ένα και όλοι είμαστε για να πάμε την άνδρα ένα βήμα μπροστά. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό επιτέλους. Δεν υπάρχουν αποκλεισμοί και συνεργαζόμαστε όλοι για το καλό του νησιού. Και αυτή η οριζοντίωση των πάντων καταλαβαίνω την αγωνία κάποιων από εδώ να μην δείξουν το έργο που έχει κάνει αυτή τη στιγμή ο Δήμος, το οποίο είναι απόλυτα μετρήσιμο, το επαναλαμβάνω, σε όλους τους τομείς και την άκουσα απίστευτα παράδειγμα εδώ. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει την επόμενη μέρα να τα ξεχάσουμε όλα αυτά. Νομίζω ναι. Να τα ξεχάσουμε όλα αυτά και πρέπει να συνεργαστούμε για το καλό του νησιού μας. Είμαστε σε κάθε υγιή συνεργασία έτοιμοι να προχωρήσουμε το νησί μπροστά. Να μείνω λίγο στα ζητήματα της υγείας. Ποια κίνητρα δίνει ο Δήμος ώστε να έρθουν οι γιατροί να στελεχώσουν τα κέντρα υγείας, το οποίο είναι και κοντά στην Αθήνα. Και παίρνω παράδειγμα το Δήμο της Μικών, τον κύριο Κουκά, που δίνει, θα μου πείτε είναι πιο πλούσιος Δήμος, δεν ξέρω, ίσως. Αλλά δίνει κίνητρα στο να μείνουν εκεί οι άνθρωποι και πιο ακριβό νησί ταυτόχρονα. Εκτός από Δήματος και ο γιατρός, είστε ευχαριστημένος από τις παροχές υγείας στο νησί? Οι παροχές υγείας στο νησί παίρνουμε ακόμα παραπάνω βελτίωση. Αυτή τη στιγμή έχουμε κάνει ένα μεγάλο βήμα ως κίνητρο για να επαντρώσουμε τα περιφερειακά μας ιατρία που θεωρώ ότι είναι άκρως σημαντικά στο νέο της υγείας του νησιού μας, γιατί είναι η δορυφόρη του κέντρου υγείας σε δύο μεγάλους δήμους, όπως είναι ο Δήμος της Συγκρούσας που έχει δύο περιφερειακά ιατρία, το Γάβρο και το Βατσί, και ο Δήμος του Κορφίου που έχει ένα περιφερειακό ιατρείο. Έτσι λοιπόν, στο περιφερειακό ιατρείο του Κορφίου, που το βρήκαμε χωρίς γιατρό για 2,5 χρόνια, εσκευάσαμε τον πάνω όροφο για να μένει ο γιατρός εκεί, δεν ξέρει ένα κίνητρο οικονομικό στο γιατρό που θα έρθει να κάνει τη θητεία του εδώ. Στο Βατσί επισκευάζουμε ήδη τον πάνω όροφο για τον ίδιο λόγο και στο Γάβρο φτιάξαμε ένα καινούργιο περιφερειακό γιατρείο, μετατρέποντας το παλιό επιαγωγείο σε περιφερειακό γιατρείο μαζί με χώρο διανομή του γιατρού. Αυτά όλα είναι κίνητρα τα οποία πραγματικά θεωρώ ότι τα αγροτικά γιατρία θα στελεχώνονται πάντα από γιατρό. Όσον αφορά το κέντρο υγείας, διεκδικούμε προς κάθε κατεύθυνση έτσι ώστε να επανδοθεί το κέντρο υγείας με ιατρικές ειδικότητες. Τα καταφέραμε το 2015, ήρθε κάποιο λόγο ο νομοθετικός και σημαίνει αυτό συχνά έρχονται στο νησί, πάνε σε κάποια νησί και μετά πάνε στον τρόπο διανομή του. Γι' αυτό δεν είναι τυχαίο ότι οι γιατροί που έχουν μείνει στο νησί κατάγονται από εδώ ή έχουν παρελθεί εδώ. Θεωρούμε λοιπόν ότι με κίνητρα τα οποία ο Δήμος δεν είναι σε θέση να δώσει πάρα πολλά, μπορεί να στελεχωθεί και με διεκδίκηση προς την κοινωνία σύνδεση και των νοσοκομείων σύνδεση, μπορούμε να στελεχώσουμε. Κύριε Βάλα, να επαναλάβει την ερώτηση για τους αθλητές. Νομίζω ότι μάθω κάποιος σύνδεση. Λοιπόν, όλοι εδώ, όπως είμαστε πρώτα να παίζουμε, έχουμε δώσει το αποτύπωμά μας, αρχικά, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εγώ, προσωπικά, είμαι 31 χρόνια στην Υπουργή Αυτοδιοίκησης. Το 1989, πρόεδρος του όταν κλείθηκα πριν 3 χρόνια να κρατήσω το Δήμο Όρθιο, το παρέμβασα παράδειγμα για το ότι κλείθηκα να ψηφίστηκα σαν πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τότε λοιπόν η πλειοψηφία μετρούσε 9 στις 21 ψήφου. Όμως μπορέσαμε και συνεδριάσαμε, πήραμε αποφάσεις τις περισσότερες των οποίων ομόφωνες, ψηφίσαμε προϋπολογισμούς, είχαμε προϋπολογισμό την 1η-1η του 2019 και ήταν ο Δήμος μέσα από τους 9 και ο Δήμος νοικοκυρεμένος Δήμος της Ελλάδας. Αυτό έγινε μέσα από ένα δημοτικό συμβούλιο που λειτουργήσε με συνεργασία και με ενότητα. Αυτό λοιπόν ο συνδυασμό που βλέπετε καθένα από εσά είναι ο συνδυασμό που θα ειδηθεί την ενότητα και τη συνεργασία για την επόμενη μέρα. Για τον λόγο αυτό δεν προτείναμε. Προτείναμε μάλλον να μην κατεβάσουμε κανεί συνδυασμό τοπικά παραπεριφερειακά συμβούλια. Αλλά να αφήσουμε τον κόσμο πρώτη την κριτήρια. Να αφήσουμε τον κόσμο να αποφασίσει ποιοι είναι οι καλύτεροι για πρόεδροι. Κάποιοι γέρασαν τότε. Πριν την κυριοσύνη, ο οποίο κατέβασε το δημοτικό συμβούλιο. Παραδεξιακό. Όλοι οι άλλοι γερούσαν στο τέλος έκανα την ελάχιστη πυροτιμία και δεν κατέβασε κανείς το τοπικό παραδεξιακό συμβούλιο. Θέλω λοιπόν να πω ότι εμείς δεν ξοδέψαμε χρήματα, δεν βγάλαμε φυλάδια, δεν υιοθετηθήκαμε από κανένα συμφέρον και έτσι την ημέρα δεν χρωστάμε σε κανένα και δεν έχουμε να ξεπληρώσουμε κανένα γραμμάτιο όπως κάποια άλλη συνδυασία. Και θα είμαστε οι επιτητές της εργασίας και της ενότητας στην επόμενη μέρα.
αυτό έρχομαι να σας ρωτήσω, κύριε. Καθημερινότητα του πολίτη. Έχετε πει ότι οι 60 υπάλληλοι που έχει ο Δήμος δεν είναι αρκετοί για να κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν. Για παράδειγμα, καμένες λάμπες, σκουπίδια, έξω από το σπίτι του κάθε αντριώτη και να έχει τόσες υπηρεσίες του Δήμου. Θα κάνετε προσλήψεις. Οι προσλήψεις είναι θέμα άλλου και όχι μόνο. Εμείς θα λύσουμε το θέμα έτσι όπως το λύνουμε και στην παρούσα διοίκηση με προσλήψεις κάθε προσωπικού, με συμβάσεις οι οποίες γίνονται έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε διαχειριμένο του πολίτη. Όμως, όπως είπα και πριν, κανείς μας εδώ δεν είναι ομορφωτικές. Εγώ ήμουν αντιδήμαρχος 2 χρόνια το 2011 και το 2012. Τότε λοιπόν λύθηκε στη χώρα το πρόβλημα της κοινωνικής αγοράς, όπου θυμάται ο κόσμος που είναι εδώ και όσοι μας ακούν, ότι μέσα στην αγορά έπαιρνε ο καθένας από το μηχανάκι του για να πάει να πιει καφέ. Έπαιρνε με το αυτοκίνητό του για να πάει σε τράπεζα να σηκώσει λεφτά. Ένα πρόβλημα που το αντιμετώπισε ο κ. Γιαννής, αντιμετώπισε ο κ. Παπαδόπουλος, αντιμετώπισε και όλοι έλεγαν ότι αυτό τελείωσε. Το λύσαμε τον πρώτο χρόνο με μια απλή κίνηση. Αγοράσαμε τις μπάρες, οι οποίες τοποθετήθηκαν το 2011. Και τελειώσαμε, δεν έχουμε αυτοκίνητα πια στην αγορά, δεν έχουμε το κανόνα έτσι όπως το είχαμε. Η πεζογέφυρα, θα σα διαβάσω και εγώ και εμεί από εμεί. Η πεζογέφυρα που έγινε κάτω, έγινε με το ενημερώνουμε τον κύριο Πινό, έτσι ώστε να προσπαθήσουμε να μπορέσουμε να κάνουμε την ενημέρωση του πολίτη καλύτερη. Έχουμε λοιπόν δώσει εξετάσεις όλοι και νομίζω ότι με αυτέ τι θα πρωτοποριήσει ο κόσμο όσο αφορά την καθημερινότητα. Μία πρόταση και τελειώνω. Σαν εκτός από τα ελληνικά πληροφορία που σα είπα προηγουμένως, θα συστήσουμε το γραφείο του Δημότη γιατί πάλι θεσμικά θα μιλήσουμε και δεν θα μπορούμε να κάνουμε άμεσα και θα καταγράψουμε με τρόπο όλη την ώρα του νησί, γιατί όχι τώρα αυτό που έρχεται το επόμενο χρόνο του Μεδόκιο, να μπορέσει να πιλώσει να γλιτώσει χρήματα από χαρτογραφήσεις και από μηχανικά. Το ερώτημα λοιπόν, το ίδιο, να το επαναλάβει για το κύριο Λετσάρη. Είτε εκλεγείτε, είτε δεν εκλεγείτε δήμαρχος, με ποιον θα συνεργαστείτε προκειμένου να προχωρήσουν τα πράγματα και η καθημερινότητα του πολίτη να γίνει καλύτερη. Όπως απέδειξα και ως έπαρχος και η παρουσία μου ως υποψήφιος δήμαρχος δίνει το πραγματικό ενδιαφέρον για το νησί. Εγώ θα συνεργαστώ με τον οποιοδήποτε είναι ειλικρινής απέναντι στους αγριώτες, απέναντι στα ζητήματα και απέναντι στη διοίκηση που θα έχουμε στα χέρια μας. Θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στο νησί μας είναι, και το είδαμε στα μέλη που απερχόμενου του Δημοτικού Συμβουλίου στην πλειοψηφία, είναι ότι δεν αντιμετωπίσαμε ποτέ τα ζητήματα και δεν διεκδικήσαμε ποτέ τις λύσεις με πολιτικό τρόπο. Όλοι τα πηγαίναμε ως υποχρέωση ή ως προσωπική υποχρέωση, ως προσωπική αντιπαράθεση. Εγώ ποτέ δεν είχα σταθώ. Ακόμα και η πολιτική μου εκτίμηση ότι ο κ. Καμπάκης και ο κ. Σουσούλη βρίσκονται σε προεκλογική συνεργασία, είναι πολιτική εκτίμηση και δεν κρατάμε τα προσχήματα. Υπάρχει άνθρωπος αυτή τη στιγμή που υπάρχει στη δίκη του κ. Σουσούλη και στο ψευδόνιμο του κ. Καμπάκη. Αυτό που θα ήθελα λοιπόν να τονίσω είναι ότι πρέπει να πάμε σε πολιτική λύση. Σε πολιτική λύση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και θα εξαιρέσω τον κύριο Βάλα, γιατί πραγματικά απέδειξε ως πρόεδρος σε μια δύσκολη κατάσταση ότι μπόρεσε να διαχειριστεί μια δύσκολη κατάσταση. Άρα θα συνεργαστώ με οποιοδήποτε είναι ειλικρινής απέναντι στη διοίκησή μας. Επίσης, θέλω να πω κάτι άλλο. Ο Πλησθένης δεν περιγράφει παραταξιακές μόνο συνεργασίες, αλλά και ατομικές. Και θέλω να ευχηστήσω την προσοχή σε όλους τους ψηφοφόρους που βάζετε το σταυρό, γιατί σε όλα τα ψηφοδέλτια υπάρχουν άξια. Και το τελευταίο ερώτημα στον κύριο Λουτσάκη. Λοιπόν, να γυρίσω στην καθημερινότητα των νέων, αλλά και όχι μόνο για του κατοίκου του νησί. Θέλετε να του συγκρατήσετε, λέτε, στην Άντρο. Θέλω να μου πείτε δύο-τρία πόλη, τι θα κάνετε για να επιστρέψουν αυτοί που έφυγαν. Αναβαθμίσετε την ποιότητα τη ζωή. Πώς θα γίνει αυτό, όταν για παράδειγμα στο βράδυ υπάρχουν ψηλό σε μια περιοχή που μάλλον έχει χαρακτηριστεί βιομηχανική, προκαλώντα ήδη κάποιε αντιδράσει κατοίκων και αν έχουν υποστήριξη του πόλη τη συγκρατεία, θα μα το πείτε εσεί. Και θέλετε να ενώσετε το νησί και να λειτουργήσετε νοτικά. Ως προς τα σιλό υπάρχει μια δικαστική απόφαση που εκκρεμεί και θα σεβαστούμε απόλυτα, αλλά αυτό δεν έχει σχέση τόσο με τους νέους. Το πρώτο πράγμα που έχει σχέση με τους νέους είναι ότι δεν υπάρχει βρεφικός, δεν υπάρχει παιδικός, δεν υπάρχει ποιότητα ζωής. Έχουμε ένα εξαιρετικό μουσικό σύλλογο που κανένα δεν το πήρε από το χέρι να το απλώσει στο νησί. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι για να μπορέσουμε, και δεν θα μπορώ να επαναφέρω γιατί είναι ωραία να λέμε μεγάλα λόγια, να συγκρατήσουμε αυτούς που έχουμε, είναι να μπούμε στη λειτουργία και στην οικονομία ενός νέου ζευγαριού. Οι συνθήκες που διατρόχησε, που έχει φέρει το μνημόνια, ουσιαστικά
μιλάμε για ένα ζευγάρι το οποίο συνολικό ή ο γυναικό εισόδημα μπορεί να έχει 1.200 με 1.500 ευρώ. Αν του προσφέρει μέσα από δράσει και από το γραφικό και από το παιδικό και από δράσει που μπορούν να απαλύνουν το οικογενειακό εισόδημα, δημιουργεί συνθήκε συγκράτηση και επαναφορά. Κάποιο που θέλει να επανέλθει στο νησί, γιατί θέλει να επανέλθει, το πρώτο πλεονέκτημα που έχει είναι ένα πατροπονικό σπίτι ή ένα εξωτικό που θα το μετατρέψει σε μόνιμη κατοικία. Αν ως Δήμος μπούμε στη λειτουργία αυτής της οικογένειας, τη βοηθήσουμε οικονομικά, νομίζω ότι δημιουργήσουμε συνθήκες όχι μόνο οικονομικές, επιμένω και στην ποιότητα ζωής. Σας ευχαριστώ πολύ όλους για την ανοσότητα με την οποία αναπαντήσατε στις δημοσιογραφικές ερωτήσεις. Και τώρα θα είναι 3 λεπτά σας που θα δικαιούσε ούτως διάλειμος. Αν σε αυτό συμφωνήσατε, αναπτύσσετε για να ρωτήσετε σας χρονία, έτσι. Πράγμα που σημαίνει ότι θα ξεκινήσει πρώτος ο κ. Γιαννής και την περίοδο που θα μέσα σε αυτό το σφιχτό περιβάλλον που βρεθήκαμε, έχοντας ο καθένας μας 20 προσλήσεις. Λοιπόν, μέσα λοιπόν σε αυτό το ασφιχτικό περιβάλλον που οι συμπατριώτες μου απόψε είναι από 20 που έχουμε δώσει προσκλήσεις ο καθένας. Εγώ έχω δώσει συγκεκριμένα 13 προσκλήσεις. Προσπάθησα να έχω στην πλειοψηφία μου τους νέους ανθρώπους. Εκεί πραγματικά είναι ο προσανατολισμός μου. Εκεί, αν θέλετε, είναι η αγωνία μου και εκεί δεν έχω κάτι άλλο να κάνω. Εάν και εφόσον όλοι εσείς, οι πολίτες μου, ξανά μου δώσετε την ευθύνη του Δήμου, απλά να κατευθύνω τους νέους ανθρώπους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, μέσα από γνώση, εμπειρία και καλή διάθεση, να μπορέσουν να ανοίξουν το δικό τους βηματισμό. Είναι πολύ καλό να συζητάμε τόση ώρα όλοι εμείς της αυτοδιοίκησης και να μας ρωτάτε εσείς ευλόγως με αυτά που έχετε δει, αλλά η εστίαση, τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά, παραμένει στον άνθρωπο, παραμένει ιδιαίτερα στον νέο άνθρωπο, στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον που μπορούμε να δημιουργήσουμε στην Άνδρο. Και οι προλαλήσαντες είπαν και η ομοτράπεζή μου, πολύ σωστά θα συμφωνήσω άλλωστε, ότι θα πρέπει να δούμε πώς αυτό το γυρασμένο νησί ξανά θα ανθίσει, πώς θα δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις αυτές, ούτως ώστε να έρθει ο νέος επενδυτής. Επειδή είμαι άνθρωπος του ιδιωτικού τομέα, το πιστεύω πάρα πολύ, το έχω αποδείξει άλλωστε και στο πρόσφατο παρελθόν σε ό,τι αφορά την περπατησιά μου, την αυτοδιοικητική και πώς συνεργάστηκα με τους ιδιώτες. Θα σας πω λοιπόν ότι προσπάθησα πριν φύγω από το νησί να γίνει μια κίνηση ούτως ώστε ο επενδυτής να μπορέσει να έρθει να επενδύσει επάνω στην Άνδρο. Δυστυχώς δεν το πέτυχα. Το ομολογώ. Ανταυτού λοιπόν επέλεξε την Πάρο, εξού αν θέλετε και η δικιά μου παρουσία που με έκανε να αναπτυχθώ στην Πάρο και να βρεθώ τα τελευταία χρόνια προκειμένου να βιοπορήσω. Μέσα λοιπόν από αυτή τη διαδικασία προσβλέπω λοιπόν όχι μόνο στους νέους ανθρώπους, προσβλέπω και στους μεγάλους ανθρώπους. Εξού και η αναφορά μου πρόσφατα που ανέφερα ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα πολύ καλά πλαισιωμένο και στελεχωμένο με γιατρούς κέντρο υγείας, όπως αντίστοιχα υπάρχει στην Πάρο. Στην Πάρο θυμάμαι. Όταν πήγα τα πρώτα χρόνια, ο έπαρχος του Δήματο κυριολεκτικά έχει σαν το λιμάνι, προκειμένου να έρθουν οι γιατροί ειδικοτήτων και να υπάρξουν εκεί. Αντίστοιχα λοιπόν, θα πρέπει αυτό το δημόσιο αγαθό να είναι, αν θέλετε, και να προσφέρεται προς όλους τους συμπατριώτες μου, όπως γίνεται πανελλαδικά. Θα πρέπει λοιπόν να εστιάσουμε και στους μεγάλους ανθρώπους, οι οποίοι είναι κοντά μας και βρίσκονται, και να δημιουργήσουμε όλες αυτές τις καλές προοπτικές μέσα από το δημόσιο τομέα που εμείς υπηρετούμε, το Δήμο της Άνδρου, έτσι ώστε ο Δημότης να μπορέσει να εξυπηρετείται. Περάσουμε 3 λεπτά. Να μπορέσει να εξυπηρετείται με τη νέα τεχνολογία. Τελείω. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, κύριε Καμάλη. Κύριε Καμάλη, 3 λεπτά. Να πω ότι από το 2014 εμείς κατεβήκαμε σε μια καινούργια δημοτική παράταση, μια δημοτική κίνηση, η οποία ενεργοποιήσαμε νέους,
Άρα από τους νέους προκειμένου να μπορέσουν να προτείνουμε μια άλλη εναλλακτική πρόταση σε αυτήν την κατεύθυνση. Αυτή η κίνηση το 2014 έχει μεγαλώσει πάρα πολύ τώρα, αυτή τη στιγμή, και είμαστε πλέον έτοιμοι μαζί με παλιούς αυτοδιοικητικούς, παλιά αυτοδιοικητικά στελέχη, αλλά και κυρίως πλαισιωμένοι από νέους, να διοικήσουμε το Δήμο. Ο Δήμος χρειάζεται μια διαφορετική, όπως είπα προηγουμένως, πρόταση, μια διαφορετική διοίκηση, η οποία να έχει όραμα και κυρίως επειδή ο κ. Λοτσάρης μίλησε για η ειλικρίνεια να είναι πραγματικά η ειλικρίνεια και να το εννοούμε. Διότι αν κάποιος σε όλο αυτό το διάστημα, αν κάποιος συνδυασμός έκανε αντιπολίτευση και πραγματικά δημοτική αντιπολίτευση όλο αυτό το καιρό, ήταν ο συνδυασμός άμεσου υπολογισμού, εγώ, η κυρία Βασιλοπούλου και σε πάρα πολλές περιπτώσεις ο κ. Αθανασίου. Πολλές φορές στους υπόλοιπους συμβούλους τους χάσαμε και δυστυχώς ακόμα και τη μίσο να αντιπολίτευσε ένας μεγάλος αριθμός, σπάνια τους βρίσκαμε σε αυτό το τραπέζι του Δημοτικού Συμβουλίου. Και βέβαια, επειδή με εγκάλεσε εδώ ο κύριος Έπαρχος ότι εγώ συνεργάζομαι με τον κύριο Σουσουδή, αυτό θα έπρεπε να το ρωτήσει τον ίδιο τον εαυτό, τα ολόκληρα 5 χρόνια, τι ακριβώς έκανε, σε ποιον έβαζε πλάτη για σε όλα τα σημαντικά θέματα και πότε άσκησε και ξέφρασε λόγο διαφορετικό σε μια διοίκηση η οποία τα 5 χρόνια είχε ένα μηδενικό έργο. Αλλά το μηδενικό έργο του Επάρχου, το οποίο πραγματικά δυστυχώς για τον τόπο, πέντε χρόνια έχουμε να επιδείξουμε μόνο τα 600 χιλιάρικα, τα οποία, τα 600.000 ευρώ, τα οποία δόθηκαν για έργα, τα οποία αναμένουμε να τα δούμε και αφήνοντας με τις χειρότερες υποδομές και ένα οδικό δίκτυο ασυντήρητο και κατελημένα χωριά, να εγκαλεί τον Γιάννη τον Καπάκη ότι συνεργάζεται με τον κύριο Σουσούδη, ότι άσχε αυτό, είναι τουλάχιστον υποκριτικό για την επόμενη μέρα. Εμείς, και βέβαια, αυτό που θέλω να πω και κάτι άλλο στο τελευταίο χρόνο που έχω, είναι ότι εμείς σαν αντιπολίτευση προσπαθήσαμε να συνεργαστούμε και πολλές φορές κάναμε και προτάσεις και λιδωρηθήκαμε γι' αυτό. Είμαστε εδώ για την επόμενη μέρα, ο τόπος έχει εξαιρετικά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Είπα και προηγουμένως ότι έχουμε ένα πολύ δυνατό ψηφοδέλτιο με νέα παιδιά και πραγματικά είναι μεγάλη τύχη για τον τόπο να τους δείξουν τη δυνατότητα να μπορέσουν να θέσουν τον εαυτό τους στη διάθεση του τόπου και του δήμου μας. Κύριε Βάλα, εσάς. Όλοι έχουμε αφήσει το αποτύπωμά μας σε αυτόν εδώ τον τόπο. Είτε λίγο είτε πολύ, τα τελευταία χρόνια όλοι εδώ που σου λέει είναι δεκόσου. Ακούσαμε σήμερα πάρα πολλά για οργάνωτα, για άλλε λύσει που δεν υπόθηκαν, για μεταφορά αλλού, για λύσει αλλιώ, για εξέδια που θα γίνουν αργότερα. Εμεί λοιπόν σαν συνδυασμό δεν θα καλύψουμε ούτε φέρα κανένα. Φτάξαμε σήμερα και υποσχεθήκαμε σήμερα μόνο όσα μπορούμε να κάνουμε τώρα και μπορούμε να τα κάνουμε άμεσα και ακριβώ με τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να τα κάνουμε. Γιατί εμεί πρέπει να οδηγήσουμε την κοινωνία και όχι την κοινωνία εμάς. Αυτός ο συνδυασμός και ξέρει και μπορεί και θέλει. Αλλά ξέρετε κάτι, όθηση στη δυνατότητα, όθηση στην ευφυγία, στην ικανότητα, δίνει η ανάληψη ευθύνης. Έχω δει πάρα πολλούς συνδυασμούς, οι οποίοι αποτελούνται από πολλά ικανά άτομα, πολλά ευφύγια άτομα, αλλά δεν την κάνουν. Η διαφορά μεταξύ ημών, που θέλω να πιστεύω, με τους άλλους συνδυασμούς είναι ότι εμείς και εγώ προσωπικά αναλαμβάνω την ευθύνη να συμπιστώ. Αναλαμβάνω την ευθύνη να επιμείνω, να μην χαϊδέψω τις υπηρεσίες, όταν αυτές δεν κάνουν σωστά την κάτωση λόγω τη δημόσια υπηρεσία του κοινού, και να μην κρυφτώ πίσω από τις διαδικασίες μέχρι να πετύχουμε αυτό το όραμα το οποίο αναλύσαμε σήμερα. Όμως, το δίλημα των εκλογών, τα δίλημα των εκλογών αυτό είναι δύο. Το ένα δίλημα των εκλογών είναι ότι σε όλους τους συνδυασμούς κατεβαίνουν τα ξαδέρφια μας, οι φίλοι μας, οι αγαπητοί μας, τα αλήθεια μας. Ψηφίζουμε λοιπόν το συγγενή μας, το θείο μας και τον εργογραφό μας ή ψηφίζουμε αυτούς οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο την επόμενη μέρα και να δώσουν λύση στα προβλήματα του τόπου. Ψηφίζουμε τους ικανούς και τους συγγενείς μας. Αυτό είναι ένα δίλημα το οποίο θα πρέπει να κρυφθεί ο κόσμος να προβλήσει. Εγώ λοιπόν λέω ότι αν μέσα στο συνδυασμό που είναι κάποιος ο οποίος δεν είναι ικανός και είναι θείος κάποιου να μην τους ψηφίσει ανάλυση και εγώ που θα έχει τους ικανούς. Και το κυριότερο δίλημα.
Γιατί να ψηφίσετε εμένα και όχι κάποιον άλλον. Ας τα πάρουμε τη σειρά. Αν είστε ευχαριστημένοι από την εικόνα του τόπου και το λέω σε όλους εδώ, αν είστε ευχαριστημένοι από το τόπο που γίνεται μια ανάγκη 20 από το τόπο που λειτουργεί για καθημερινότητα, τότε έχετε μόνο ένα τρόπο να ψηφίσετε τον κύριο Σούλη. Αν όχι, πρέπει να ψηφίσετε εμάς. Είστε ευχαριστημένοι με τον τρόπο που μου διατηρήσει και ο κύριος Έπαρχος τα τιμόνια αρμοδιότητά του που είναι το οδικό δίκτυο από τη χώρα στο Γάβριο και από το Γάβριο στο Κόρθι. Όποιος δεν έχει πέσει σε Λακούβα και ειδικά στη Λακούβα, μόλις φεύγουμε από το Ζαγανιάρι για το Κόρθι, που έχει δεξιά μια λαγουντάρα πριν στο χωριό, να ψηφίσει τον κύριο Έπαρχο. Αλλιώς θα πρέπει να ψηφίσετε εμάς. Αλλά πολύ κανείς από εσάς, έτσι με πολύ ωραία χρώματα την Δημαρχία 98-2002 του κυρίου Γιαννήση, τότε δεν έχει κανέναν άλλο λόγο παρά μόνο να ψηφίσει τον κύριο Γιαννήση. Αλλιώς είμαστε εδώ για να μας πείσετε. Τέλος, είναι κανείς που είναι ευχαριστημένος στον τρόπο που αντιμετώπισε την κρίση σαν γενικός γραμματέας προεδρικής προστασίας ο κ. Καπάκης. Μέχρι και το κανάλι του κ. Δεμετή σήμερα το μεσημέρι είχε ανακόπηση γι' αυτό. Τότε ψηφίζει τον κ. Καπάκη. Αν όχι, ψηφίζει και εμάς. Καταρχήν να συμφωνήσουμε σε κάτι. Ούτε εγώ είμαι ευχαριστημένος με το επαρχιακό δίκτυο. Και η αντίδρασή μας είναι να στείλουμε τη μελέτη, να την ετοιμάσουμε του 1.850.000 ευρώ. Δεν θα πω ποτέ ότι ήμουν ο καλύτερος έπαρχος. Θα πω όμως ότι προσπάθησα όπως ο μάθημα πολύ μου μικρό παιδί. Σε σχέση με το τι έκανα, γιατί το περιορίζουμε μόνο στην αρμοδιότητα του επάρχου, το μεγαλύτερο επίτευγμά μου στη θητεία ήταν το πληροδότημα, το πληροδότημα του Μουστακίου. Ένα πληροδότημα το οποίο ήταν στην πράξη κατάσταση. Ωρέσαμε, το ανατάξαμε, κάναμε συμφωνίες και για αύξηση ενοικίων, επισκευάσαμε όλα τα καταστήματα, όλα τα διαμερίσματα και κλείσαμε και μια συμφωνία, μια επένδυση 1,5 εκατομμυρίου ευρώ με την εταιρεία Βενέτη σε σχέση με το κατάστημα του Roy Jackson, όπου ήδη ανακοινωνήθηκε ένα καινούριο κτίριο. Ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε με τον άνθρωπο και με την κοινωνία. Ήρθε η ώρα αυτός ο συνδυασμός που συγκροτήθηκε με ένα μείγμα νέων ανθρώπων που πρώτη φορά ασχολούνται με την πολιτική, με ένα μείγμα ανθρώπων οι οποίοι δημιουργούν χρόνο από το λιγοστό που έχουν και την περισσότερη ελεύθερη επαγγελματίες να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα που έχουν αντιμετωπίσει. Αυτό είναι το μυστικό, ότι έχουν αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Επίσης, ένα μείγμα ανθρώπων έμπειρων αυτοδιοικητικών που δεν φοβήθηκαν το 2014 να είναι υποψήφιοι σε ένα κλίμα σιγουρισίτα στήριζοντας το έργο τους και στήριζοντας τον Αγίου στο Γιάννη Μινότερη και προσοριστήριση. Κλείνοντας, θέλω να σας πω ότι ο συνδυασμός μαζί για την Άμβρο το λέμε και το πιστεύουμε με όρους ειλικρίνειας, όχι με όρους πολιτικού παραγωγισμού. Εγώ έχω να κάνω δύο δηλώσεις. Πρώτον, όσο και να με χτυπάτε, εγώ θα δυναμώνω και επίσης να ξέρετε ότι δεν πρόκειται να κάνω βήμα πίσω σε όλο αυτό το σύστημα του παλαιοκομματικού παραγωγισμού που αναπτύσσεται τις τελευταίες μέρες του προεκλογικού αγώνα. Και να σας θυμίσω το βασικό μας σύνθημα που είναι ότι δεν είναι ούτε απόδειξη φιλίας, ούτε συγγενική υποχρέωση. Ήρθε η ώρα να επιλέξετε ή να επιλέξετε αυτούς που μπορούν να λύσουν και να απορρίψετε αυτούς που δοκιμασμένα δεν τα κατάφεραν. Εγώ με το Θεοδόση του Σούλη σε προσωπικό επίπεδο δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αν είχαμε έναν καλό δήμαρχο και εγώ θα ήμουν μαζί του, δεν θα ήμουν απέναντί του. Εντοπίσαμε το πρόβλημα και αυτό έχουμε κληθεί εμείς να αντιμετωπίσουμε. Σας ευχαριστώ. Κύριε Σουσούδη, την αφήνεια του προθέσεις. Όταν αποφάσισα να ασχοληθώ με τα κοινά, είχα ένα όραμα να δω την Άμβρο μας να γίνεται ακόμα πιο μοναδική και ένα περισσότερο ακόμα να επικρατήσει επιτέλους ο πολιτικός προβλησμός σε αυτό το νησί, που ένας με ένα βγάλει να μάθει από άλλο. Με μεγάλη χαρά το 2014 ο κόσμος μας εμπιστεύτηκε και το όραμα αυτό άρχισε να εκδοτείται με πάρα πολλή δουλειά, με πολύ αγάπη για το τόπο μας, με πολύ μεγάλη. Στήξαμε πάνω στα μικρά και στα μεγάλα προβλήματα του νησιού. Το γραφείο του Δημάρχου δεν είχε μέρα Δημάρχου, ήταν κάθε μέρα ανοιχτό για τον πολίτη. Συζητούσαμε τα προβλήματά του και προσπαθούσαμε να δώσουμε λύσεις, πάντα όμως στα πλαίσια του δυνατού. Γι' αυτό και πολλές φορές πηγαίναμε και κακοί με κάποιους όπου δεν μπορούσαμε να λύσουμε κάποια προβλήματα. Όταν ξεκινήσαμε, δεν φανταστήκαμε ποτέ τι θα δημιουργήσαμε στα οικονομικά. Στα οικονομικά του Δήμου. Είχε μια πλήρης αταξία.
προσπαθήσαμε να νοικοκυρέψουμε το Δήμο μας. Φέραμε ισολογισμούς όπου δεν είχαμε ούτε έναν ισολογισμό από το 2011. Φτιάξαμε λοιπόν ισολογισμούς. Ισοσυνήσαμε τους προϋπολογισμούς που ήταν πλασματικοί μέχρι τότε. Κάναμε το πλήν, το κάναμε συν. Φέραμε έσοδα στο Δήμο. Μειώσαμε τα έξοδα. Και πάρα πολλά άλλα τα οποία ειλικρινά όποιος γνώριζε μέσα σε αυτή τη βαθιά κρίση θα καταλάβαινε τι περάσαμε στο κομμάτι αυτό. Ξεχρεώσαμε πάρα πολλά χρέη. Αποπληρώσαμε δάνεια. Και όλα αυτά προσκοπηθεί εν μέσω μιας μεγάλης κρίσης. Πήραμε πολλές χρηματοδοτήσεις, οι οποίες μαζί με το οικονομικό νοικοκυριό που φέραμε, αυτές οι χρηματοδοτήσεις αποτελούν μια μεγάλη πρίκα για την επόμενη μας ιδέα. Υλοποιήσαμε έργα υποδομών. Ο χώρος που βρισκόμαστε αυτός είναι ένα ελάχιστο έργο που κάναμε. Βρίσκοντας μια αποθήκη, την οργανώσαμε και φτιάξαμε σε συνεδριακό κέντρο. Φτιάξαμε όμως ένα τεράστιο πολιτιστικό καταπληκτικό κέντρο στον κόσμο. Και πάρα πολλά άλλα. Ολοκληρώσαμε το βιολογικό, φτιάξαμε μελέτες για το βιολογικό της Ιδρούσας. Και όλα αυτά μέσα από πολλή δουλειά και πάρα πολύ μεγάλη για τον τόπο. Θέλω να ευχαριστήσω ειλικρινά τους συνεργάτες μου, αυτοί που βοήθησαν να φτάσουν μέχρι εδώ, να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου, πραγματικά κάθε μέρα όλη αυτή η καθημερινότητα την αντιμετωπίσαμε μαζί. Ήταν δίπλα στα προβλήματα. Και θέλω επίσης να σας πω ότι ζητώ την ανανέωση της εμπιστοσύνης με πλήρη αίσθηση του χρέους που έχω απέναντι στη νέα γενιά, στην νεολαία μας, απέναντι στο σύνολο και το άνθρωπο του νησιού μας, έτσι ώστε όλοι μαζί να πάμε το νησί ένα βήμα μπροστά την επόμενη μέρα των εκλογών από τις 27 του μηνός. Θέλω να ισχύει και κατά τη διαδρομή. Θέλω στο σημείο αυτό να σας ενημερώσω ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία, να ευχαριστήσω και τους 5 υποψήφιους που κράτησαν αξιοπρεπές στάσεις, τοποθετήσεις τους και στον τρόπο που ανέπτυξαν την πολιτική τους οπτική για τα πράγματα. Ελπίζω όλοι εσείς να είστε τουλάχιστον πιο σοφοί όσον αφορά στο τι πρεσβεύει ο καθένας από τους υποψήφιους. Εύχομαι να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλους και σκεπτόμενη ψήφο σε όλους εσάς. Καλώς σας βράδυ.